Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι και δεχόμαστε τους συμμετέχοντές μας. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην απόψινή μερίδα που οργανώνεται από το Ινστιτούτο Πρόληψης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ProWell, Protecting the Mental Well-being of Our Children During and After Public Health Emergencies. Η σημερινή μερίδα πραγματοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος ProWell με κεντρικό θέμα την υποστήριξη των παιδιών σε θέματα ψυχικής υγείας κατά τη διάρκεια κρίσεων δημόσιας υγείας. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα στα πλαίσια του οποίου έχει αναπτυχθεί ένα διδακτικό πρόγραμμα προκειμένου να ενημερωθούν για θέματα προαγωγής υγείας οι εκπαιδευτικοί και να σχεδιάσουν παρεμβάσεις για παιδιά ή να γνωρίσουν έτσι τρόπους με τους οποίους θα μπορέσουν να είναι σε θέση να προάγουν την συνολική ευημερία των μαθητών, ενώ ο στόχος είναι να λειτουργήσει και υποστηρικτικά το πρόγραμμα αυτό και για τη δική τους ψυχική υγεία σε περίοδους κρίσεων. Θα μάθουμε διάφορες έτσι, πληροφορίες περισσότερες κιόλας στη συνέχεια της ημερίδας, αναφορικά με το πρόγραμμα ProWell, το οποίο να σημειώσουμε ότι χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus Plus της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς καθώς και σε επαγγελματίες που ασχολούνται και εργάζονται με παιδιά και στον χώρο των δραστηριοτήτων άθλησης και ψυχαγωγίας. Ξεκινώντας λοιπόν, να σας πω έτσι μερικές οδηγίες. Αρχικά ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας και για την παρουσία σας εδώ. Να σας αναφέρουμε ότι μπορείτε να υποβάλλετε τα ερωτήματά σας στο πεδίο Q&A που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης σας, στην πλατφόρμα του Zoom, είτε στο chat να υποβάλλετε επίσης την ερώτησή σας και όταν θα δοθεί η ευκαιρία θα σας ενημερώσουμε προκειμένου έτσι να απαντηθούν οι ερωτήσεις σας. Επίσης, θα θέλαμε να σας ζητήσουμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο και να μπείτε σε ένα link που θα δείτε στο chat εντός ολίγου, προκειμένου να δώσετε κάποια στοιχεία αναφορικά με την παρουσία σας. Οπότε, παρακαλώ, αφιερώστε έτσι ένα λεπτό για να συμπληρώσετε αυτή τη φόρμα που θα βρείτε διαδικτυακά μέσω του link αυτού που θα σας αποστείλουμε. Και ξεκινώντας λοιπόν, θα δώσω το λόγο στην καθηγήτρια επιδημιολογίας και πρόεδρο του Ινστιτούτου Πρόληψης, καθηγήτρια κυρία Αθηνά Λινού, για να μας έτσι προλογίσει τη σημερινή ημερίδα. Κυρία Λινού, ο λόγος σε εσάς. Παίρνει πάντα λίγο χρόνο να βρούμε τα κατάλληλα σημεία. Εγώ να σας καλωσορίσω όλους, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους δύο προέδρους των Ομοσπονδιών των λειτουργών σε εκπαίδευση, τον κύριο Κωνσταντίνου και τον κύριο Χριστόπουλο, να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στην κυρία Καλατζή, ομότιμη καθηγήτρια της ψυχικής υγείας στο δικό μας πανεπιστήμιο, στο ΕΚΠΑ, και βέβαια οπωσδήποτε στην κυρία Φεντουλίδου που εκπροσωπεί το ΙΕΠ. Και θα μιλήσω σε ένα λεπτό για την Υπουργό, την κυρία Μακρύ, την οποία ευχαριστώ θερμά, παρότι δεν θα είναι παρούσα. Και να αναφερθώ λίγο στο θέμα. Η πανδημία του κορονοϊού μας δημιούργησε καινούργιες ανάγκες και κυρίως μας έδωσε την ευκαιρία να συνειδητοποιήσουμε πόσο απαραίτητη είναι η παρουσία μας και η υποστήριξή μας προς τα παιδιά σε περιόδους μεγάλων κρίσεων που έχουν σχέση με τη δημόσια υγεία. Στην περίοδο της κρίσης ασχοληθήκαμε με τα παιδιά όλοι, αλλά αρχικά ασχοληθήκαμε με το πώς θα τα προστατεύσουμε από τον κορονοϊό και πώς θα προστατεύσουμε τις οικογένειές τους από τον κορονοϊό.
Και η επόμενη φάση ήταν πώς θα ενισχύσουμε κατά το δυνατόν την εκπαίδευσή τους, ώστε να συνεχίσουν την μορφωτική και διανοητική τους πρόοδο. Σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που μας βρήκε όλους ανέτοιμους και μας δημιούργησε από φοβία μέχρι αγωνία, μέχρι ανασφάλεια, ίσως ασχοληθήκαμε ελάχιστο, όχι μόνο εμείς, αλλά όλες οι χώρες του κόσμου, ο παγκόσμιος πληθυσμός, με την ψυχική υγεία των παιδιών. Και γι' αυτό ίσως εισπράττουμε σε παγκόσμιο επίπεδο τεράστιες επιπτώσεις και σε αυτές είμαι σίγουρη ότι θα αναφερθεί η κυρία Καλατζή και θα μας δώσει τα φώτα της. Αλλά απλώς θέλω να επισημάνω ποιες ήταν οι απώλειες που βιώσανε τα παιδιά σε αυτή την περίοδο και που θα την βιώσουν σε κάθε περίοδο υγειονομικής ή άλλης κρίσης που μπορεί να αντιμετωπίσουμε. Πρώτα-πρώτα τα παιδιά βρέθηκαν σε έναν κυκαιώνα προβλημάτων που έπρεπε να λυθούν για να συνεχιστεί η παρουσία τους εντός εισαγωγικών στο σχολείο, ενώ ταυτόχρονα απόλυσαν τη σταθερότητα που τους έδινε η ρουτίνα της καθημερινότητας, απόλυσαν πολύ συχνά τη σταθερότητα που τους έδινε η ωριμότητα και η αίσθηση ασφάλειας των γονιών, των παππούδων και των γιαγιάδων που πολύ συχνά είχαν το ρόλο του ανθρώπου που τα φρόντιζε όσο οι γονείς ήταν στο χώρο εργασίας. Απόλυσαν ίσως τη σταθερότητα και την ασφάλεια που τους έδινε η σχέση με τους συνομιλίκους τους και σίγουρα απόλυσαν την ασφάλεια που είχαν από την επαφή τους, την προσωπική επαφή με τους εκπαιδευτικούς τους. Μέσα σε όλον αυτόν τον κυκαιώνα, μερικά παιδιά αδικήθηκαν περισσότερο. Και ήταν τα παιδιά των μεταναστών που πολύ συχνά δεν είχαν χαρτιά και δεν θα ήθελαν να δηλώσουν ότι είχαν πρόβλημα και πρέπει να πάρουν μέτρα προστασίας. Ήταν τα παιδιά των γονιών που έχασαν την εργασία τους λόγω του COVID και κυρίως σε παγκόσμιο επίπεδο που έχει μελετηθεί την εργασία τους αναγκάστηκαν να την εγκαταλείψουν κυρίως οι μητέρες για την περίοδο τουλάχιστον που τα παιδιά λειτουργούσαν με εξαποστάσεως μόρφωση και έτσι και εκπαίδευση. Και βέβαια είχαν και έλλειψη προετοιμασίας, δηλαδή όλοι πανικοβληθήκαμε. Πολλές οικογένειες μπήκαν σε κατάσταση διχασμού, πολλές κοινωνίες μπήκαν σε κατάσταση διχασμού, χρειάζεται, δεν χρειάζεται η μάσκα, θα κάνουμε, δεν θα κάνουμε εμβόλιο, θα ανοίξουν ή θα κλείσουν τα σχολεία και όλο αυτό επιβάρυνε σημαντικά την ψυχολογία των παιδιών και εμάς όλους τους ενήλικες, είτε είμαστε λειτουργοί δημόσιας υγείας, είτε είμαστε εκπαιδευτικοί, είτε είμαστε απλώς γονείς ή είμαστε παππούδες και γιαγιάδες, όπως είμαι εγώ, μας βρήκε εντελώς απροετοίμαστοι. Περισσότερο απροετοίμαστος μας βρήκε αυτή η πανδημία και από την περίπτωση ενός σεισμού, γιατί ξέρουμε όλοι ότι στα σχολεία προετοιμάζουμε τα παιδιά τι πρέπει να κάνουν στην περίοδο σεισμού. Στην περίοδο πανδημίας για προβλήματα σοβαρής επέκτασης ή κινδύνου για την υγεία δεν τα έχουμε προετοιμάσει τα παιδιά. Και τα παιδιά μπορεί να βλέπανε από έναν συμμαθητή τους να μπαίνει στο νοσοκομείο, που ευτυχώς ήταν σπάνιο, μέχρι το δάσκαλο να μην έρχεται στο σχολείο γιατί είναι θετικός, ακόμα και όταν εκείνα πήγαιναν στο σχολείο, μέχρι το γονιό να μένει στο σπίτι είτε γιατί έχασε την εργασία του, είτε επειδή ήταν θετικός, είτε επειδή φοβόταν να πάει στην εργασία. Και όλο αυτό μας δημιούργησε μία τεράστια κρίση που ήταν επιπλέον της υγειονομικής κρίσης και αφορούσε κυρίως την ψυχική υγεία. Ας πούμε, δεν είχαμε πει στους εκπαιδευτικούς, δεν είχαμε πει στους γονείς που χρειάστηκε να απομονωθούν ότι ακόμα και ένα τηλέφωνο στο παιδί θα το στήριζε. Ή μια βεβαιότητα ότι δεν θα γίνει τίποτα. Υπάρχουν μελέτες και βιβλία που έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό που λένε ότι το παιδί συχνά ρωτούσε το γονιό «Θα πεθάνω».
Κανένα παιδί σε φυσιολογικές καταστάσεις δεν σκέφτεται αν θα ζήσει ή αν θα πεθάνει, ακόμα και όταν είναι άρρωστο. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό αυτό που έχει αναδειχθεί και νομίζω οι εξημών εκπαιδευτικοί θα το ξέρουν και θα το παρουσιάσουν αμέσως μετά, έχει πέσει το επίπεδο της απόδοσης και αναδείχθηκαν εκτός από τα πιθανά ψυχολογικά προβλήματα που υπήρχαν και προβλήματα δυσκολίας στη μάθηση. Δεν θα θέλω να επεκταθώ σε αυτό. Αυτή λοιπόν η κρίση μπορεί να αποτέλεσε για όλους μας ένα τεράστιο πρόβλημα, αλλά μπορεί να δημιουργήσει και μια ευκαιρία για να είμαστε προετοιμασμένοι για την επόμενη κρίση. Εύχομαι να μην έχουμε ποτέ καμιά καινούργια και αντίστοιχη κρίση, αλλά στον ορίζοντα ήδη αρχίζουν να συζητώνται πράγματα, όπως η πιθανή επανεισαγωγή μιας πανδημίας των πτηνών, που τη ζήσαμε πολύ ήπια γύρω στο 8, ή η πιθανή επέκταση πανδημιών άλλης μορφής αναπνευστικών, ή και άλλες πανδημίες ίσως, όπως από την έλλειψη εμβολίων ή από το μεγάλο αντιεμβολιαστικό κίνημα που δημιουργήθηκε, επιδημίες σιλαράς ή επιδημίες πολιομιελίτιδος. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμο αυτό το πρόγραμμα, το ότι πήραμε την πρωτοβουλία να το συζητήσουμε με εταίρους μας στο εξωτερικό και τελικά να συμμετέχουμε σε αυτό το πρόγραμμα. Νομίζω ότι δίνει μια μεγάλη ευκαιρία και μια μεγάλη δυνατότητα εκπαιδεύσεως των εκπαιδευτικών, όχι για να αντικαταστήσουν τους ψυχολόγους ή στις ακραίες περιπτώσεις τους ψυχιάτρους ή τους γονείς, αλλά για να είναι έτοιμοι να σηκώσουν το βάρος που τους αναλογεί. Το βάρος δηλαδή του να στηρίξουν τα παιδιά, του να είναι ήρεμοι και να διαγνώσουν όπου υπάρχει πρόβλημα ή τουλάχιστον να αισθανθούν ότι πιθανόν να υπάρχει πρόβλημα και να ενημερώσουν τους ειδικούς. Θα σταματήσω. Κανονικά στο πρόγραμμα, όπως βλέπετε, η κυρία Μακρύ έπρεπε να κάνει το χαιρετισμό. Η κυρία Μακρύ δυστυχώς δεν μπορεί να είναι μαζί μας γιατί έχει άλλες υποχρεώσεις, αλλά έχει στείλει έναν γραπτό χαιρετισμό και θα παρακαλέσω την κυρία Γεωργακοπούλου, που είναι και διοικητική διευθύντρια στο Ινστιτούτο μας, να τον διαβάσει. Και θα συνεχίσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους λοιπόν της Υφυπουργού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Εισαγωγής του Υπουργείου Παιδείας, κυρίας Ζέτας Μακρύ. Αγαπητές συμμετέχουσες και αγαπητοί συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί, ομιλητές, καλησπέρα και από μένα και ευχαριστώ θερμά την καθηγήτρια επιδημιολογίας και πρόεδρο του Ινστιτούτου Πρόληψης, κυρία Αθηνά Λινού, για την πρόσκληση στη σημερινή ενημερωτική ημερίδα. Θα μπω κατευθείαν στο θέμα, καθώς ο χρόνος είναι πολύτιμος στην επιμορφωτική αυτή δράση. Ο χρόνος που μπορεί να μεταβάλει τα δεδομένα από τη μία στιγμή στην άλλη. Όπως έγινε και με την εμφάνιση και την εξάπλωση της πανδημίας του κορονοϊού, μια περίπτωση από την οποία μάθαμε πολλά και σίγουρα αποτελεί πια οδηγό για αντίστοιχες περιπτώσεις που όλοι απευχόμαστε και μας έφερε αντιμέτωπους με την επιτακτική προτεραιότητα υποστήριξης των παιδιών σε θέματα ψυχικής υγείας κατά τη διάρκεια κρίσεων δημόσιας υγείας. Για 3 χρόνια κληθήκαμε να επαναπροσδιοριζόμαστε καθημερινά μέσα στη νέα πραγματικότητα της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης. Η πανδημία του κορονοϊού ήταν μια περίοδος αβεβαιότητας, κατά την οποία οφείλαμε να προστατέψουμε την σωματική και ψυχική υγεία των παιδιών. Η επιβεβλημένη αναστολή της διαζώσης λειτουργίας των σχολικών μονάδων τυπικής εκπαίδευσης ήταν η αρχή ενός πολύπλευρου και απαιτητικού εγχειρήματος. Στο σχολικό περιβάλλον, εκπαιδευτικοί και μαθητές όλων των βαθμίδων βίωναν τους περιορισμούς και τις συνέπειες της πανδημίας καθημερινά, είτε μέσω της εξαποστάσεως εκπαίδευσης, είτε μέσω της διαζώσης λειτουργίας των σχολείων με τα υποχρεωτικά μέτρα πρόληψης και προστασίας. Αγαπητές και αγαπητοί εκπαιδευτικοί, ήταν εξαιρετικά σημαντικός ο καθημερινός ρόλος σας στην διαχείριση αυτού του φορτίου μέσα από την επαφή που αναπτύσσετε με τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς, τα παιδιά και τους εφήβους στο χώρο του σχολείου ή στην ψηφιακή σχολική τάξη.
κληθήκατε να δημιουργήσετε σε συνεργασία με τους σχολικούς συμβούλους, τους ψυχολόγους και τους κοινωνικούς λειτουργούς των σχολικών μονάδων ένα κλίμα ασφάλειας, εμπιστοσύνης και υποστήριξης στη διαχείριση αρνητικών συναισθημάτων, έντονων καταστάσεων και κρίσεων στη σχολική κοινότητα. Οι μαθήτριες και οι μαθητές είχαν ανάγκη να μοιραστούν σκέψεις και συναισθήματα, να μιλήσουν ανοιχτά για όλα αυτά που τους απασχολούσαν, να αποκωδικοποιήσουν τις πληροφορίες. Και εσείς βοηθήσατε τα παιδιά και τους εφήβους να αναπτύξουν και να καλλιεργήσουν την ικανότητά τους να προσαρμόζονται στις δυσκολίες με θετικό τρόπο. Τους δείξατε τον δρόμο της ψυχικής ανθεκτικότητας και της συναισθηματικής αποφόρτισης, αξιοποιώντας εκπαιδευτικά προγράμματα και από τις καινοτόμες ενότητες των εργαστηρίων δεξιοτήτων. Η μέρημνα για την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών σε καταστάσεις κρίσης είναι εξίσου σημαντική και ενισχύεται με τη διαρκή επιμόρφωση σε θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των μαθητών. Ήμασταν από την πρώτη στιγμή σε στενή συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το οποίο μελετούσε τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης στην εκπαίδευση και προωθούσε οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς σχετικά με τη διάγνωση της μαθησιακής κατάστασης, τη διαχείριση της διδακτικής ύλης και την κάλυψη ενδεχόμενων μαθησιακών κενών. Και όταν ήρθε το εμβόλιο, το πιο ισχυρό όπλο μας για την επιστροφή στην κανονικότητα μετά από μια παρατεταμένη περίοδο περιορισμών, οι σχολικές μονάδες όλης της χώρας έλαβαν κατευθυντήριες γραμμές για την ψυχοκοινωνική προσαρμογή των μαθητών στις ιδιαίτερες συνθήκες κατά την επιστροφή στη διαζώση στη διδασκαλία, που εκπονήθηκαν από επιστημονική ομάδα του Εργαστηρίου Σχολικής Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ. Οι ιδιαίτερες συνθήκες που επέβαλε παγκοσμίως η πανδημία απέτησαν ιδιαίτερη ευαισθησία και άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες όλων των μαθητών, συμπεριλαμβανομένων των μαθητών της τρίτης λυκείου της σχολικής χρονιάς 2020-2021, με περικοπή της ύλης των μαθημάτων γενικής παιδείας, μαθημάτων ομάδων προσανατολισμού και μαθημάτων ειδικότητας για τις πανελλαδικές εξετάσεις σε ποσοστό 25-30% με γραμμές παροχής πληροφοριών για τις πανελλαδικές εξετάσεις και γραμμές ψυχολογικής στήριξης των υποψηφίων και των οικογενειών τους. Ήταν απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων το σταδιακό άνοιγμα όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης με προσεκτικά βήματα, καθώς αποτελούσε αναμφισβήτητα ένα σημαντικό στάδιο για την ομαλή επιστροφή των μαθητών στη σχολική κανονικότητα. Προφανώς και το ζητούμενο ήταν τα παιδιά να επιστρέψουν στα σχολεία τους, στο φυσικό τους περιβάλλον, αλλά εντωμεταξύ αξιοποιήσαμε την ευκαιρία και δημιουργήσαμε τις συνθήκες ώστε όλα τα παιδιά να έχουν πρόσβαση στην ψηφιακή γνώση και μέσω της ψηφιακής τάξης να επικοινωνούν και να αλληλεπιδρούν με τους εκπαιδευτικούς και τους συμμαθητές τους. Οι ιδιαίτερες και πρωτόγνωρα απαιτητικές συνθήκες λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος σε παιδαγωγικό, διδακτικό, μαθησιακό και ψυχοκοινωνικό επίπεδο λόγω της πανδημίας ήταν μια δοκιμασία για την εκπαιδευτική και μαθητική κοινότητα. Ωστόσο, από τη δοκιμασία αυτή βγήκαμε όλοι πιο δυνατοί, με γνώση και εμπειρία στην υποστήριξη των παιδιών σε θέματα ψυχικής υγείας κατά τη διάρκεια κρίσεων δημόσιας υγείας. Μια τέτοια εμπειρία μοιραζόμαστε σήμερα στην επιμορφωτική αυτή δράση. Σας ευχαριστώ θερμά για το χρόνο σας και σας εύχομαι καλή συνέχεια. Αυτό ήταν το μήνυμα λοιπόν της Υφυπουργού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, κυρία Ζέτας Μακρύ, την οποία και ευχαριστούμε θερμά. Και θα δώσω το λόγο στη σύμβουλο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Αναπληρώτρια Συντονίστρια της Επιστημονικής Μονάδας Σχολική Ζωή και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, κυρία Άννα Αφεντουλίδου, για να μας απευθύνει και εκείνη έναν χαιρετισμό. Καλησπέρα και από μένα. Εκ μέρους του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, κυρίου Γιάννη Αντωνίου και όλου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΕΠ, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και χαιρετίζω και εγώ με τη σειρά μου τις εργασίες της σημερινής ημερίδας. Θέλω επίσης να υπογραμμίσω το γεγονός και από τη δική μου πλευρά ότι η πρωτοφανής κρίση των τελευταίων αυτών τριών ετών ανέδειξε όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως την αναγκαιότητα της συστηματικής συγκρότησης δομών υποστήριξης
για τη συναισθηματική υγεία των παιδιών και των εφήβων μας. Η απομόνωση του εγκλεισμού στη διάρκεια της πανδημίας του COVID, αλλά και η ανασφάλεια που προκαλεί το αίσθημα του συλλογικού κινδύνου, έχουν συντελέσει στην αύξηση του άγχους και των καταθλιπτικών συμπτωμάτων πολλές φορές και στους ενήλικες, αλλά προπάντων στα παιδιά και τους εφήβους μας. Αυτού του είδους οι κρίσεις διαταράσσουν όχι μόνο την ομαλή ροή της καθημερινότητάς μας, αλλά και την επικοινωνία και τη διάδραση, όπως και τα όποια σταθερά ή όχι δίκτυα υποστήριξης έχει ο καθένας μας στη διάθεσή του. Ένα σημαντικό συμπέρασμα από την κρίση της ψυχικής υγείας στη μετά τον COVID εποχή είναι η ανάγκη να δημιουργήσουμε και να βελτιώσουμε τις απαραίτητες υποδομές για να υποστηρίξουμε τη συναισθηματική υγεία των νέων μας. Δεν είναι εύκολος ο αγώνας αυτός. Απέχουμε πολύ από το επιθυμητό στη συνεχιζόμενη κατάρτιση και εκπαίδευση των επαγγελματιών ψυχικής υγείας στο σχολείο, αλλά και στις ίδιες τις δομές ψυχικής υγείας για νέους, στη συνεχιζόμενη ενημέρωση των γονέων και των ίδιων των παιδιών, και αυτό αποτελεί ένα σταθερό εμπόδιο στη πρόσβαση και αξιοποίηση των κατάλληλων υπηρεσιών. Ας μην λησμονούμε πως ο κίνδυνος από τα προβλήματα ψυχικής υγείας που χρονίζουν και δεν λαμβάνουν την κατάλληλη φροντίδα είναι μακροχρόνιος. Εξάλλου, η κρίση της ψυχικής υγείας έχει κοινά συμπτώματα με αυτά της πανδημίας. Είναι παγκόσμια και έχει δυσανάλογα μεγάλες επιπτώσεις στις πιο περιθωριοποιημένες κοινότητες. Χρειάζεται η ενημέρωση λοιπόν να προχωρήσει σε όλες τις οικογένειες και τους νέους, σε όσους βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές, στους προσφυγικούς και μεταναστευτικούς πληθυσμούς, στα παιδιά μας Ρωμά, γενικότερα σε όλες τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, σε όλους όσους έχουν λιγότερες πιθανότητες να αποκτήσουν πρόσβαση σε επαρκή φροντίδα ψυχικής υγείας. Υπογραμμίζουμε σήμερα τη ζωτική σημασία παγκόσμια ανάγκη να φροντίσουμε να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας όλα τα παιδιά και όλοι οι έφηβοι. Χρειάζεται να βρεθούμε όλοι μαζί, ανταλλάσσοντας βέλτιστες πρακτικές και συμβάλλοντας στην ορατότητα με τον κατάλληλο τρόπο, στην πρώτη γραμμή της στήριξης της ψυχικής υγείας των παιδιών, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να καταφέρουμε να εμπλέξουμε το σύνολο του κοινωνικού ιστού σε αυτό το κρίσιμο ζήτημα. Να γίνει κοινή συνείδηση ότι οφείλουμε να δίνουμε στη ψυχική μας υγεία την ίδια προσοχή που δίνουμε στη σωματική, να αναγνωρίσουμε ότι πρόκειται για ένα θέμα που μας αγγίζει όλους και να εξαλείψουμε κάθε είδους στιγματισμού που φέρνει εμπόδια στο δρόμο προς την αναζήτηση βοήθειας, τη συμβουλευτική και τη θεραπεία. Ένα βήμα σε αυτή την κατεύθυνση είναι και η σημερινή επιμορφωτική ημερίδα, στην οποία εύχομαι ολόθερμα καλή επιτυχία στη συνέχεια της. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε θερμά, κυρία Φεντουλίδου, για το χαιρετισμό σας και για όλα όσα μας αναφέρατε. Και θα δώσω το λόγο στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης, κύριο Νικηφόρο Κωνσταντίνου, για να μας απευθύνει και εκείνος έναν δικό του χαιρετισμό. Κύριε Κωνσταντίνου, ο λόγος εσάς. Καλησπέρα σας. Να σας συγχαρώ για την ημερίδα, καθώς βλέπω πάρα πολλούς συναδέλφους να συμμετέχουν σε αυτή την διοργάνωση και είναι καλό από τη συμμετοχή και μόνο να το συνεχίσετε. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κυρία Λινού, για την τιμητική πρόσκληση και να χαιρετήσω τη διοργάνωση αυτής της ημερίδας που στόχο έχει να ενημερώσει αλλά και να επιμορφώσει τους εκπαιδευτικούς σε καινοτόμα μέσα διδασκαλίας για την υποστήριξη της ψυχικής υγείας των μαθητών μας, παιδιών και εφήβων. Δυστυχώς, τα εργαλεία που προσφέρονται στους Έλληνες εκπαιδευτικούς δεν είναι ούτε αυτά που πρέπει να έχουν, ούτε αυτά που θα ήθελαν να έχουν. Τα μόνα θεσμικά όργανα που υποβοηθούν τους δημόσιους λειτουργούς μας στο δύσκολο έργο τους είναι οι συντονιστές εκπαίδευσης που μόνο συμβουλευτικό χαρακτήρα έχουν και μόνο όταν τους δίνεται η δυνατότητα ανάμεσα στις άλλες υποχρεώσεις τους και τα κεδασί που αυτά περιορίζουν το ρόλο τους στη διάγνωση διότι η υποστελέχωσή τους δεν τους επιτρέπει κάτι περισσότερο. Τα τελευταία χρόνια έχουν διοριστεί μόνιμοι ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί και προσλαμβάνονται και άλλοι ως αναπληρωτές, αλλά ο αριθμός τους είναι τόσο μικρός που σχεδόν μία φορά την εβδομάδα είναι παρόντες
και μόνο σε κάποια σχολεία. Είναι τόσο μεγάλη η ανάγκη για πρόσληψη πολύ μεγαλύτερου αριθμού ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στα σχολεία μας, που φαίνεται από τις τεράστιες ουρές έξω από το γραφείο τους, όχι μόνο από μαθητές, αλλά και από γονείς που χρησιμοποιούν το σχολικό ψυχολόγο, διότι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά για μια επίσκεψη σε έναν αντίστοιχο ιδιώτη. Σας συγχαίρω για αυτή την υποστηρικτική ημερίδα, γιατί η ανάγκη για ουσιαστική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών μας είναι τεράστια. Τα επιμορφωτικά σεμινάρια του ΙΕΠ δυστυχώς είναι κατώτερα όχι μόνο σε οργάνωση, αλλά και σε επιστημονικό επίπεδο, όπως μας πληροφορούν οι συναδελφοί μας. Θα πρέπει λοιπόν το Υπουργείο Παιδείας να συνεργάζεται και με φορείς όπως τον δικό σας, για να μπορέσουμε κάποια στιγμή να προσφέρουμε ουσιαστική επιμόρφωση και υποστήριξη στους εκπαιδευτικούς μας που τόσο μεγάλη ανάγκη την έχουν. Η ΟΛΜΕ, η Ομοσπονδία των Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης, μπορεί να γίνει αρρωγός σε ό,τι χρειαστείτε και σε επίπεδο συνεργασίας με το Κέντρο Μελετών μας, που έχει πιστοποιηθεί και προχωράει σε τέτοιες συνέργειες. Συνεχίστε και θα είμαστε πάντα δίπλα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κωνσταντίνου, για το χαιρετισμό σας και για τα όσα αναφέρατε κι εσείς και για την παρουσία σας εδώ. Και θα δώσω το λόγο για τον τελευταίο χαιρετισμό της απόψινής ημερίδας στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας, τον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο. Κύριε Χριστόπουλο, ο λόγος εσάς. Είναι μεγάλη χαρά μας που βρισκόμαστε εδώ και ακούγεται και η δική μας φωνή των εκπαιδευτικών της ιδιωτικής εκπαίδευσης, που έχουμε ιδιαίτερα και πρόσθετα προβλήματα από αυτά που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί μας στη δημόσια εκπαίδευση. Άκουσαμε μεγάλο ενδιαφέρον τον αγαπητό συνάδελφο, τον πρόεδρο της ΟΛΜΕ. Αυτό το οποίο επεσήμανε είναι το μεγαλύτερο ίσως πρόβλημα. Ότι η επιμόρφωση και η κατάρτιση των εκπαιδευτικών σε ζητήματα ψυχικής υγείας και ακόμη στα πιο, να το πω απλά, ζητήματα που σχετίζονται με τις μαθησιακές δυσκολίες είναι πάρα πολύ μικρή. Και εγώ, επειδή τυχαίνει να είμαι και δάσκαλος, όπου εκεί είναι το μεγαλύτερο ζήτημα, γιατί εκεί διαγιγνώσκονται συνήθως τα περισσότερα προβλήματα, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών δεν είναι καθόλου καλή, με αποτέλεσμα να χάνεται πολύτιμος χρόνος στη διάγνωση. Σας μιλάω όχι ως δάσκαλος ή ως συνδικαλιστής, αλλά και ως ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μεταπτυχιακές σπουδές στην παιδαγωγική ψυχολογία. Είναι πολύ πιο καλό να βρίσκεις ένα πρόβλημα δυσλεξίας, δυσαριθμησίας ή ΔΕΠΗ σε νεαρή ηλικία, στα 7, στα 8 έτη, παρά να το βρεις στην 5η ή στην 6η δημοτικού, γιατί τότε η αντιμετώπιση θα είναι πάρα πολύ πιο δύσκολη. Είχε δίκιο ο συνάδελφος, ο πρόεδρος ΟΛΜΕ, που είπε ότι είναι πολύ χαμηλής ποιότητας η επιμόρφωση και η κατάρτιση από το κράτος. Ταυτόχρονα, στα ιδιωτικά σχολεία έχουμε και ένα πρόσθετο πρόβλημα. Έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο είμαι υποχρεωμένος να το επισημάνω, το λέμε εδώ και αρκετά χρόνια. Πολλά ιδιωτικά σχολεία δυστυχώς δεν τιμούν το ρόλο τους και παρά το γεγονός ότι η νομοθεσία επιβάλλει την ισότιμη εγγραφή παιδιών με ψυχικά προβλήματα, με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, με αναπηρίες, πάρα πολλά σχολεία καταστρατηγούν αυτή την νομοθεσία, δείχνοντας ρατσιστικές διαθέσεις, σχολεία όπως τα λέμε εμείς, ίσως με μια διάθεση υπερβολής, σχολεία ευγονικής, που θέλουν ένα ομοιογενή μαθητικό πληθυσμό. Στην ιδιωτική εκπαίδευση δυστυχώς δεν υπάρχουν τμήματα ένταξης. Υπάρχουν μόνο άνθρωποι οι οποίοι μπαίνουν μέσα και κάνουν παράλληλη στήριξη της τάξης. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα για πάρα πολλούς λόγους. Αυτή η πρόχειρη αντιμετώπιση των ζητημάτων. Ζητημάτων που αναδείχθηκαν πάρα πολύ την τριετία της πανδημίας, όπου τα οικογενειακά προβλήματα που προέκυψαν από τον εγκλεισμό εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων απεικονίστηκαν και στους μαθητές μας. Και ειδικά τα παιδιά τα οποία ξεκίνησαν την πορεία τους στην εκπαίδευση σε αυτά τα χρόνια, δηλαδή ήταν νηπιαγωγείο, πρώτη δημοτικού, δευτέρα δημοτικού, τώρα πλέον που βαδίζουν στο δημοτικό, στην τρίτη, στην τετάρτη, βλέπουμε ότι έχουμε αυξημένα προβλήματα συμπεριφορών, ψυχικών προβλημάτων, μαθησιακών δυσκολιών και γι' αυτό το λόγο είναι επιτακτική ανάγκη της επιμόρφωσής μας για αυτά τα ζητήματα, επιτακτική ανάγκη η πολιτεία να αντιληφθεί επιτέλους ότι θα πρέπει να αναλάβει σοβαρά το ρόλο σε αυτή την υπόθεση. Εμείς έχουμε συστήσει σαν ΟΗΛΕ και ένα παρατηρητήριο για μαθητές με προβλήματα ψυχικής υγείας, ειδικών μαθησιακών δυσκολιών. Συνομιλούμε όσο το δυνατόν περισσότερο και με εκπαιδευτικούς αλλά και με γονείς, προσπαθώντας να δώσουμε λύσεις, γιατί θεωρούμε ότι η δουλειά μιας εκπαιδευτικής ομοσπονδίας δεν είναι μόνο συνδικαλιστική,
αλλά πρέπει να αναλαμβάνει και το επιστημονικό παιδαγωγικό της ρόλο. Γι' αυτό συγχαίρουμε τη δουλειά που κάνετε, να γνωρίζετε ότι εμείς σαν ΟΗΕΛΕ θα είμαστε στο πλευρό σας, όπως επίσης και το ΚΑΝΕΠ της ΓΕΣΕ, του οποίου ηγούμε ως Διευθύνων Σύμβουλος, ένα ερευνητικό επιστημονικό κέντρο της Γενικής Νομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος, το οποίο κάνει μεγάλα επιστημονικά προγράμματα. Θα είμαστε στη διάθεσή σας και μετά το πέρας των εργασιών για να συνεργαστούμε και να βρούμε τρόπους και λύσεις έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν σοβαρά ζητήματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι κάθε επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς, κύριε Χριστόπουλε, για το χαιρετισμό σας και για τα λόγια σας. Και πριν έτσι προχωρήσουμε παρακάτω, να υπενθυμίσω ξανά ότι θα δοθεί χρόνος για ερωτήσεις για τις παρουσιάσεις που έπονται και ο τρόπος για να υποβάλλετε την ερώτησή σας είναι στο πεδίο Q&A που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης σας στην πλατφόρμα του Zoom. Είτε στο chat μπορείτε να γράψετε την ερώτησή σας και να απαντηθεί στον συγκεκριμένο χρόνο που θα δοθεί αργότερα. Προχωράμε λοιπόν τώρα στο επόμενο κομμάτι της ημερίδας μας και έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας την ομότιμη καθηγήτρια κλινικής ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, κυρία Αναστασία Καλαντζή, η οποία θα μας μιλήσει με θέμα «Η ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων κατά τη διάρκεια κρίσεων δημόσιας υγείας», Ιωλίνα και Κορονάκος, ένα ψηφιακό εργαλείο υποστήριξης των παιδιών κατά την πανδημία COVID-19. Κυρία Καλαντζή, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Σας δίνω το λόγο. Αν θέλετε, παρακαλώ το μικρόφωνο σας ανοίξτε και θα προχωρήσουμε κανονικά. Εντάξει. Βεβαίως, σας ακούμε. Ωραία. Ωραία. Καταρχήν, ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρίως την καθηγήτρια κυρία Λίνου, για την πρόσκληση. Αισθάνομαι πάρα πολύ ωραία να είμαι σε ένα χώρο που έχει και αυτό το ωραίο όνομα, πρόληψη. Η πρόληψη ουσιαστικά είναι ένα πεδίο που συγκλίνουν οι δικές μας επιστήμες, όπως η ιατρική, η ψυχολογία, η εφορμοσμένη κλάδη της ψυχολογίας, η σχολική, η ψυχολογία της υγείας, η κλινική. Γιατί είδαμε εμείς ως ψυχολόγοι ότι όταν έχουμε τα παιδιά με σοβαρά προβλήματα κοντά μας, συνήθως λέμε γιατί να μην τα είχαμε 5, 10, 8 χρόνια πριν φουντώσει τόσο πολύ το πρόβλημα και ζητάει πια ένα πυροσβέστη για να σβήσει τη φωτιά. Χαίρομαι λοιπόν ιδιαίτερα που είμαι κοντά σας. Το πρώτο σκέλος της ομιλίας μου είναι πολύ βαρύγδουπο. Δεν θα αρκούσε ούτε μια βασική ομιλία τριών τετάρτων. Και έτσι, όπως θα δείτε, το περνάω λίγο γρήγορα για να μου δώσετε την ευκαιρία βέβαια να σας παρουσιάσω μια μικρή δική μας προσφορά μιας ομάδας κλινικών ψυχολόγων στο να στηρίξουμε τα παιδιά της πανδημίας. Δεν κινείται... έχουμε το ίδιο θέμα όπως... Μισό λεπτάκι, θα το λύσουμε. Έχουμε ένα προσδηματάκι, αλλά θα το λύσουμε. Ναι. Είναι μικρά θέματα τεχνολογίας που... Δώστε μας μισό λεπτάκι. Και... Ναι. Ωραία. Ωραία. Είμαστε εντάξει. Είμαστε εντάξει. Ευχαριστούμε. Ξέρουμε ότι η ανθρωπότητα έχει ως τώρα πάρα πολλά παραδείγματα κρίσεων, όπως οι φυσικές καταστροφές, οι πόλεμοι, οι απώλειες, οι εκτοπισμοί. Έχουν καταγραφεί πάρα πολλά, έχουν γίνει πολλές έρευνες. Μια πλούσια επιστημονικά τεκμηριωμένη έρευνα υπάρχει γύρω από αυτά τα θέματα και τις επιπτώσεις στην ψυχοσωματική υγεία γενικά και των παιδιών και εφήβων ειδικότερα.
Έχουμε όμως και πολλές μαρτυρίες και έρευνες σχετικά με κατάλληλες προληπτικές συμβουλευτικές δράσεις. Η πανδημία COVID-19 έχει μια ιδιαιτερότητα, όχι μόνο μία, αλλά ιδιαιτερότητες. Ήταν μια άμεση απειλή της υγείας και για μεγάλο χρονικό διάστημα και το είναι μια ευχή δική μου, συνεχίζονται όλα αυτά. Στην αρχή τουλάχιστον είχαμε έλλειψη γνώσεων ιατρικής αντιμετώπισης, γίναν μεγάλη πρόοδοι και βεβαίως έχουμε ήδη πάρα πολλές γνώσεις. Έχει παγκόσμιο χαρακτήρα και οι επιπτώσεις είναι άμεσες και σοβαρές σε κοινωνικό, οικονομικό και ψυχολογικό επίπεδο. Αυτή λοιπόν η ξαφνική και η αναπάντεχη εμφάνιση προκαλεί ένα σύμπτωμα, θα λέγαμε, μια αναμενόμενη αντίδραση από όλους μας, την αντιλαμβανόμαστε ως επικίνδυνη. Και δεν φαίνεται πολύ καλά η διαφάνεια, το άτομο αποσταθεροποιείται και αρχίζει να τα χάνει, θα πούμε με δύο λόγια. Οι γενικές συνέπειες στην ψυχική υγεία, που έχουν ήδη τεκμηριωθεί, τις ξέραμε και από άλλες καταστροφές, είναι η κατάθλιψη, το άγχος, χρήση και κατάχρηση ουσιών, η άρνηση, ο φόβος, θυμός και αγανάκτηση, αύξηση του κινδύνου αυτοκτονικότητας, το μετατραυματικό στρες. Στα παιδιά, πολύ συνοπτικά, περιμέναμε και ήδη έχει τεκμηριωθεί και από έρευνες, γίνονται τα μικρά παιδιά ευέξαπτα, φωνάζουν περισσότερο από το συνηθισμένο και να ζητούν αυτή τη σωματική επαφή της αγκαλιάς για περισσότερη ασφάλεια. Λίγο μεγαλύτερα, γύρω στα 3-6, το άγχος του αποχωρισμού φαίνεται πάρα πολύ έντονα. Υπάρχουν σημάδια παλινδρόμησης σε προηγούμενα εξελικτικά αναπτυξιακά στάδια, δυσκολίες στον ύπνο, απώλεια όρεξης, νευρικότητα και απόσυρση. 7-10 ετών βλέπουμε ότι ο θυμός, η λύπη, ο φόβος, βγαίνουν οι ερωτήσεις και λίγο μπερδεύομαι, έχουν δυσκολίες στη συγκέντρωση, δείχνουν επιθετική συμπεριφορά, είναι πιο ευερέθιστα, παρουσιάζουν δυσκολίες ύπνου, εφιάλτες, απομονώνονται και συχνά αναζητούν, με πάθος θα έλεγα, τα λίγο μεγαλύτερα, πληροφορίες και θέλουν να μάθουν περισσότερα ή αποφεύγουν κάθε πληροφορία. Στην προεφηβεία, οι δυσκολίες προσαρμογής εμφανίζονται πιο συχνά. Χρειάζονται περισσότερο προσωπικό χρόνο και χώρο. Έχουν μια έντονη συγκρουσιακή διάθεση, βεβαίως προς τους γονείς και τους σημαντικούς άλλους. Είναι απόλυτοι στις σκέψεις και στις αντιδράσεις τους. Χρήση ουσιών παρατηρείται. Περισσότερη απομόνωση από ό,τι περιμέναμε, έντονο άγχος, το άγχος όπως βλέπετε είναι παντού, αβεβαιότητα για το μέλλον. Πάλι κρύβεται, δεν ξέρω πώς γίνεται, αν είναι δυνατόν, γιατί θέλω να δείξω ότι όλα αυτά που είπα είναι σύνοψη μιας πολύ ενδιαφέρουσας ημερίδας που έγινε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, τώρα τελευταία, το Μάιο του 2022, όπου παρουσιάστηκαν και ελληνικές, πολύ ενδιαφέρουσες έρευνες, αλλά και εφαρμοσμένα προγράμματα που προσπάθησαν να πλησιάσουν τα παιδιά και να τα βοηθήσουν. Αν έχετε δυνατότητα, μπορείτε, δεν ξέρω αν φαίνεται στη δική σας στη διαφάνεια, έχω την ιστοσελίδα, 3,5 ώρες η ημερίδα είναι γεμάτη από πληροφορίες. Έτσι, σας έδωσα μια μικρή εισαγωγική γεύση για το τι συμβαίνει. Θα ξαναγυρίσω στο κυρίως θέμα μας. Κρίση.
Μιλήσαμε λοιπόν για σοβαρές ή λιγότερο σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Αλλά, και το αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό, η αντιμετώπιση της κρίσης, ξέρουμε και από τη βιβλιογραφία και από προσωπικές εμπειρίες, ότι έχει προσαρμοστικό χαρακτήρα. Η κρίση μπορεί να μετατραπεί σε ευκαιρία ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων. Υπάρχει και η έννοια του post-traumatic growth. Γινόμαστε καλύτεροι, έχουμε καινούργιες εμπειρίες και όταν τις ξεπεράσουμε νιώθουμε πιο δυνατοί. Άρα ενισχύεται η ψυχική αθεκτικότητα. Συγγνώμη, δεν προχωράει. Μισό λεπτό να δοκιμάσουμε λίγο πάλι τεχνικά, να σας δώσουμε τον έλεγχο. Θα μας χωρίσετε έτσι να δώσουμε λίγα δευτερόλεπτα για να επανέλθει. Λοιπόν, άρα ορίζουμε πια τον τρόπο που εμείς οι ειδικοί, παίρνοντας όλες αυτές τις εμπειρίες και πληροφορίες, τι είναι λοιπόν η κρίση και τι μπορούμε να κάνουμε σε επίπεδο παρέμβασης. Είναι η παρέμβαση στην κρίση μια παροχή ψυχολογικής φροντίδας και υποστήριξης προκειμένου να διατηρηθεί και να βελτιωθεί το επίπεδο λειτουργικότητας του ατόμου. Όλοι που σχετιζόμαστε με παιδιά και εφήβους είχαμε ήδη ανησυχήσει. Ξέραμε, τα μαύρα σύννεφα γινόταν όλο και περισσότερα αρχές του 20, ότι θα υπάρχουν επιπτώσεις. Τι επιπτώσεις δεν ξέραμε ακριβώς, αλλά από τις προηγούμενες κρίσεις είχαμε ήδη αρκετές πληροφορίες για να ανησυχήσουμε. Και σε παγκόσμιο επίπεδο αρχίσαν οι ειδικοί ψυχικής υγείας και όχι μόνο, να πλησιάζουν τα παιδιά με το να τους δώσουν πληροφορίες. Τι είναι αυτό το COVID-19? Ποια μέτρα προστασίας παίρνουμε? Γιατί αυτό ήταν το καινούριο, η υγειονομική κρίση. Έντυπα, βίντεο, γέμισε η βιβλιογραφία και στην Ελλάδα. Και βεβαίως πάρα πολύ σημαντική δουλειά έγινε σε σχέση με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς. Δημιουργήθηκαν οδηγοί με λίστες δραστηριοτήτων, τηλεφωνικές γραμμές στήριξης. Το Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας Συμπεριφοράς έχει ένα τμήμα παιδιών και εφήβων. Οι συνάδελφοί μου και εγώ ανησυχήσαμε όπως όλοι οι άλλοι και είπαμε θα κάνουμε κάτι. Χρησιμοποίησαμε τις γνώσεις μας από τη βασική μας εκπαίδευση στην ψυχολογία, από τους εφαρμοσμένους κλάδους, της συμβουλευτικής, της ψυχολογίας της μάθησης, της σχολικής και αποφασίσαμε να φτιάξουμε ένα καινοτόμο πρόγραμμα συμβουλευτικής. Υιοθετήσαμε ένα συμβολικό μοντέλο συμβουλευτικής ομιλίκων, αμέσως θα στο παρουσιάσω, όπου τα παιδιά μπορούν να ταυτιστούν ή να μιμηθούν πρότυπα. Δημιουργήσαμε δύο παιδιά ήρωες, την Ιωλίνα και τον Κορονάκο, και αρχίσαμε να γράφουμε ιστορίες σε επεισόδια. Οι τέσσερις συνάδελφοί μου, τα βλέπετε τα προσόντα τους, βεβαίως στην παρουσίασή μας στη διαδικτυακή, γιατί χρησιμοποιήσαμε βέβαια το διαδίκτυο. Δεν είχαμε δυνατότητα να εκπαιδεύσουμε παιδιά ομήλικα, σαν σύμβουλοι, θα λέγαμε, ομιλίκων. Εμφανίζονται μόνο τα μικρά μας ονόματα. Και στην παρέα μας, στη συντροφιά μας, πήραμε μαζί και μία ειδική παιδαγωγό, γιατί θέλαμε και την οπτική του εκπαιδευτικού. Η Ιωλίνα, ο Κορονάκος, η μητέρα τους, ο πατέρας τους, ο παππούς και η γιαγιά είναι ήρωές μας και μάλιστα σκεφτήκαμε η μητέρα να έχει μια μόνιμη δουλειά, να δουλεύει σε μια τράπεζα και ο μπαμπάς να είναι μουσικός σε μια ορχήστρα. Καταλαβαίνετε τι δυνατότητες μας έδωσε να παίξουμε με όλο αυτό το σενάριο και η μαμά εν μέρει να
γυρίσει στο σπίτι ώρες ολόκληρες και να δουλεύει από το σπίτι, ο μπαμπάς να χάσει εντελώς τη δουλειά του, να μην υπάρχει δυνατότητα να δουλέψει και να αναλάβει ρόλους που είχε μέχρι τώρα η μητέρα. Και όλα αυτά ήταν ενδιαφέροντα στοιχεία για τις ιστορίες μας. Σε αυτό το συνοπτικό πίνακα, από την αριστερή μεριά, βλέπετε την κλασική συμβουλευτική ομιλίκων. Υπάρχει πολύ ωραία, ενδιαφέρουσα βιβλιογραφία στον χώρο της εκπαίδευσης. Εκπαιδεύονται από συμβουλευτικούς και σχολικούς ψυχολόγους ομήλικοι παιδιά στην ίδια τάξη, που δεν εμφανίζουν ένα θέμα δυσκολίας που παρουσιάζουν μερικά παιδιά, και αυτοί την καινούργια μάθηση, τα παιδιά με τις δυσκολίες, την παίρνουν λόγω της, μέσω της ταύτισης των προτύπων, έτσι ώστε να ενεργοποιηθούν οι μηχανισμοί αυτορύθμισης και να μπορέσουν τα παιδιά να ξεπεράσουν τη δυσκολία τους. Εμείς είπαμε να κάνουμε ήρωες, να γράψουμε ιστορίες, να τους ρίξουμε στο διαδίκτυο, και αυτοί οι ήρωες να παίξουν ακριβώς τον ίδιο ρόλο, με σκοπό βέβαια την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας των παιδιών. Πάλι κόλλησε. Δεν ξέρω, αυτή τη δυσκολία δεν μπορούσα να τη φανταστώ. Θέλετε να... Μη σας ανησυχεί τώρα, θα το διευθετήσουμε αμέσως. Η διήγηση ιστοριών σε περιόδους κρίσης μπορεί να βοηθήσει στη φάση της πρόληψης, να τα προετοιμάσει τα παιδιά να κατανοήσουν το φαινόμενο αυτό, κατανοήσουν το φαινόμενο και να πάρουν μια ρεαλιστική διάσταση και να αποκτήσουν μια αίσθηση ελέγχου. Και στη φάση της διαχείρισης τη δυνατότητα τους δίνει για να αναγνωρίσουν και να επεξεργαστούν τα συναισθήματά τους, ένα είδος χάρτη διαχείρισης της κρίσης, και να αποκτήσουν αντισταθμιστικές στρατηγικές και να μπορέσουν τα παιδιά να νοηματοδοτήσουν την καινούργια εμπειρία, και όλα αυτά βέβαια να φτάσουν στο επιθυμητό σημείο της προαγωγής της ευεξίας των παιδιών. Θέματα των ιστοριών. Η κυρία Λινού ανέφερε πάρα πολύ με γλαφυρό τρόπο τόσα θέματα που ήδη τα βλέπαμε όλοι μας, δεν ήταν ανάγκη να ψάξουμε. Εμπειρίες από την καθημερινότητα τη δική μας, προσωπικά ως γιαγιά, οι συγγραφείς ως μητέρες, προτάσεις των ίδιων των παιδιών, γιατί δημιουργήσαμε και ένα email διαδραστικό που τα παιδιά μας γράφαν τις δικές τους επιθυμίες και ερωτήματα. Μέσω αυτού του διαδραστικού email μας στείλαν οι γονείς και εκπαιδευτικοί πάρα πολλές ιδέες, και ως κλινικοί ψυχολόγοι είχαμε και στην καθημερινή μας δουλειά πολλές καινούργιες εμπειρίες, γιατί τα παιδιά που ερχόταν σε μας με την α ή β δυσκολία, πολλά από αυτά είχαν επιπρόσθετες δυσκολίες. Η δομή των επεισοδίων, αφού διατυπώνονταν το πρόβλημα, με ενσυναίσθηση των ηρώων και σε ένα κλίμα σεβασμού και εμπιστοσύνης, αποκτούσαν οι ήρωες την αυτεπίγνωση που οδηγούσε βέβαια στην αυτορύθμιση. Η ολοκλήρωση των επεισοδίων ερχόταν με διαφόρους τρόπους. Με το να οργανώσουν το χώρο τους και τις σκέψεις τους, με χιούμορ, με ανοιχτή επικοινωνία, και τις καλές και τις κακές σκέψεις τις εκφράζαν. Με ευελιξία, προσαρμοστικότητα, αυτοποδοχή και εμπιστοσύνη στον εαυτό, με κατανόηση αυτού του σημαντικού θέματος που είναι η αλληλεπίδραση σκέψεων, συναισθημάτων και εξωτερικευμένη συμπεριφορά. Στο τέλος του επεισοδίου καταγράφονταν ένα σχέδιο δράσης, δηλαδή λύναν οι ήρωες ό,τι είχε ξεκινήσει σαν μία δυσκολία, και υπενθυμιζόταν ποιες δεξιότητες έχουν μάθει ώστε να μπορέσουν να τις εφαρμόσουν στην πραγματική ζωή. Στο κλείσιμο των επεισοδίων κλείναμε με ένα ερώτημα ανατροφοδότησης, όπου πλαισιωνόταν ο κεντρικός στόχος,
και βοηθούσε το παιδί να επεξεργαστεί την αφήγηση βάζοντας τον εαυτό του στη θέση των ηρώων. Έτσι δίνεται η δυνατότητα να μπορέσουν μέσω του διαδραστικού email να μας στείλουν και δικές τους ιδέες. Έχω ένα μικρό παράδειγμα, αλλά θα το δούμε στο τέλος. Τι ωραία τα παιδιά ανταποκρίνονται και μας στέλνουν τις δικές τους ιδέες. Δύο παραδείγματα από μία εικόνα που την ονομάζει το παιδί που μας έστειλε φοβιστική. Είναι μια φοβιστική ζωγραφική που σας στέλνουμε και δείχνει την γη με μία μάσκα που πάλι δεν προχωράει. Συγγνώμη, δεν προχωράει. Πήγατε ένα παρακάτω, τώρα θα λυθεί ναι. Μπορούμε να πάμε πίσω? Ναι. Θα μία διαφάνεια πίσω. Συνεχίστε και θα πάμε. Δεν μπορώ, γιατί πρέπει να το τελειώσω. Στη ζωγραφική αυτή βλέπετε μία φοβιστική ζωγραφική και η άλλη είναι μια αισιόδοξη που... κατάφερε το παιδί να κλείσει τον κορονοϊό στη φυλακή. Δεν πειράζει, ας μην γυρίσουμε. Η δεύτερη διαφάνεια είναι νομίζω πολύ ευαίσθητη με την έννοια ότι εκπέμπει αυτό που θέλουμε εμείς ως ψυχολόγοι αλλά και ως εκπαιδευτικοί, τα παιδιά να είναι αυθόρμητα. Ο μικρός λοιπόν Βασίλης, που όπως βλέπετε είναι τρομερά ανορθόγραφος και έχουμε και μία μαμά από πίσω που δεν ντρέπεται που το παιδί της γράφει ένα τέτοιο κείμενο και μας το στέλνει. Και όταν το ρωτάμε σε αυτή την ιστορία, τι κάνετε εσείς παιδιά όταν στεναχωριέστε και θυμώνετε, με λέει το δικό του τρόπο αντιμετώπισης. Πρώτα παίρνω το τηλέφωνό μου, τα αγαπημένα μου δημητριακά και τρυπώνω μέσα στην ντουλάπα μου. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, ηρεμώ. Θέλω να σας δείξω τι ωραία τα παιδιά ήταν αυθόρμητα και ανταποκρινόταν. Πολύ συνοπτικά, 23 επεισόδια γράφτηκαν ως το τέλος της σχολικής χρονιάς, ήταν ακριβώς την περίοδο του εγκλεισμού. Και δημιουργήθηκε η ανάγκη από τους ίδιους τους γονείς να... μας ρωτούσαν πάρα πολλά πράγματα, να φτιάξουμε έναν οδηγό για τους γονείς πώς να βοηθήσουν τα παιδιά τους να κατανοήσουν καλύτερα αυτές τις ιστορίες. Και ένας οδηγός για εκπαιδευτικούς μας στέλναν πάρα πολλές ερωτήσεις. Θέλουμε λίγο πιο συγκεκριμένα πώς να το χρησιμοποιήσουμε μέσα στην τάξη. Το δεύτερο μέρος κάλυψε όλη την προηγούμενη χρονιά του 20 και 21 με 33 επεισόδια, τα οποία πλαισιώθηκαν από βιντεάκια στο YouTube και μουσική. Και αυτό ήταν επίσης μια ιδέα νηπιαγωγών και εκπαιδευτικών της πρώτης και δευτέρας δημοτικού, γιατί μας είχαν πει πολλές φορές τα μικρούλια δεν μπορούν μόνα τους να διαβάσουν και θέλουμε να τα πλησιάσουμε. Και έτσι με τα βιντεάκια μπορέσαμε. Όπως ξέρετε, ως πανεπιστημιακός και ως ερευνήτρια, ήθελα να ξέρω, όχι μόνο εγώ, αυτό που κάνουμε, ναι, μεν έχουμε ανταπόκριση, πώς μπορούμε να το αξιολογήσουμε, να το διερευνήσουμε. Και στην παρέμβαση στην κρίση είναι η πιο δύσκολη περίοδος για να ερευνήσεις κάτι επιστημονικά. Η παρέμβαση πρέπει να γίνει με ό,τι έχουμε. Δεν έχουμε τρόπο να σκεφτούμε να κάνουμε πιλωτικές έρευνες, το ένα, το άλλο, τα ερωτηματολόγια μας να στέκουν μεθοδολογικά. Και έτσι κάναμε μια πιλωτική μικρή έρευνα σε 115 παιδιά, 6 διδακτικές ώρες σε 3 εβδομάδες με 5 ιστορίες, ένα αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο το Μάιο και Ιούνιο του 2021, μέσα στην κρίση. Τα ερωτηματολόγια πριν και μετά μας δείξαν μια θετική επίδραση στην ψυχολογική ευημερία. Στη βιβλιογραφία που θα σας δώσουμε έχουμε την δημοσίευση ήδη σε ένα ηλεκτρονικό περιοδικό των εκπαιδευτικών και εκεί μπορείτε να δείτε όλο το πρόγραμμα. Η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας μπορεί να πάρει κανείς μία γεύση από τους δείκτες ανταπόκρισης. Υπήρχαν
πάρα πολλές θεάσεις. Το σύνολο των ωρών θέασης που μπορούμε να καταγράψουμε ήταν αρκετά ικανοποιητικό. Και όταν αρχίσαν να κυκλοφορούν τα ηλεκτρονικά βιβλία, φάνηκε ένα μεγάλο ενδιαφέρον όλων. Συνεχίζουμε τη δράση. Μετά τη δημοσίευση των ιστοριών, παρόλο που πιστεύαμε ότι τέλος του 21 κάπως θα ηρεμήσουν τα πράγματα, αλλά δεν ήταν πραγματικότητα και όπως φάνηκε, αυξάνουν οι αρνητικές εκδηλώσεις στην ψυχική των παιδιών της γενιάς COVID. Στην βιβλιογραφία βλέπουμε ότι ονομάζονται αυτά τα παιδιά γενιάς COVID, με αναβιώσεις, πανεμφανίσεις, νέες μορφές λειτουργιών και κυρίαρχο είναι το άγχος. Βλέπουμε ήδη επιπτώσεις σε μεταγενέστερα αναπτυξιακά στάδια, με κατάθλιψη, βλέπουμε αρκετά στοιχεία μετατραυματικής διαταραχής. Και τολμώ να πω ότι μπορούμε ήδη να μιλήσουμε για long COVID ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις. Συνεχίζουμε τη δράση μετά τη δημοσίευση των ιστοριών σε μια προσπάθεια πολυεπίπεδης προσέγγισης. Κοινωτικές δράσεις με webinars, δημοσιεύσεις, σχολικές παρεμβάσεις, το πιο εκτός από συμβουλές από το τηλέφωνο και μερικά έτσι, Zoom που έχουμε με εκπαιδευτικούς. Το πιο συγκεκριμένο είναι σε ένα σεμινάριο το Μάιο του 2022 που έγινε στην Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας του Υπουργείου Παιδείας της Κύπρου και οι συνάδελφοί μου φαίνεται κατανόησαν οι ίδιοι πόσο χρήσιμο θα ήταν αυτό το υλικό που έστειλαν το αίτημα στο Υπουργείο, στον Υπουργό Παιδείας και έτσι κυκλοφόρησε το Μάιο τώρα του 2022 εγκύκλιος από το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου για όλα τα δημοτικά σχολεία ότι είναι ένα πολύ χρήσιμο υλικό. Παρεμβάσεις στην οικογένεια. Έχουμε κάποιο σχέδιο με τη συνεργασία του Πανελλήνιου Συλλόγου Σχολογονέων. Στη κλινική δουλειά μας το εφαρμόζουμε πάρα πολύ συχνά, γιατί έχουμε τα παιδιά με τα ειδικά τους προβλήματα και συγχρόνως τις επιπτώσεις του COVID-19. Αυτά τα λίγα ήθελα να σας πω. Σας ευχαριστώ και θα σας δείξουμε και ένα μικρό βιντεάκι, γιατί όλα ήταν λίγο θεωρητικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Καλαντζή. Θα ετοιμάσουμε τώρα να δούμε και το βίντεο, το ωραίο που είναι, αν δεν κάνω λάθος, ένα επεισόδιο από το Ιωλίνα και Κορονάκος. Για να είναι δούμε... ένα επεισόδιο, όπως είπατε, που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί και σχετίζεται με αυτή την αγωνία των παιδιών τώρα, που εκφράζεται με διάφορους τρόπους, θα περάσει αυτό το πράγμα που συμβαίνει, αυτός ο ιός θα περάσει, εκφράζεται σε ζωγραφικές, στον προφορικό λόγο, αλλά και στα συμπτώματα, οι πνίες και όλα αυτά τα γνωστά που είπαμε προηγουμένως. Και, υποστηρίζουν οι εκπαιδευτικοί που το έχουν να το αντιμετωπίσουν ότι οι ιστορίες που γράφτηκαν ένα χρόνο πριν μπορούν να τους βοηθήσουν να συζητηθεί πάλι το θέμα μέσα στην τάξη. Πολύ ωραία. Θα κάνουμε τώρα share το βίντεο για να δούμε αυτό το επεισόδιο και έτσι να δούμε και όλα αυτά που μας περιγράφεται. Ιωλίνα και Κορονάκος, επεισόδιο 19. Κι αν ο ιός δεν περάσει... Η Ιωλίνα και ο Κορονάκος είχαν συνδεθεί στην ηλεκτρονική τους τάξη. Η Ιωλίνα έβλεπε στα παραθυράκια τους συμμαθητές της. Πρόσεξε ότι ο Ορέστης ήταν θλιμμένος. Το ίδιο παρατήρησε και η δασκάλα. Αμέσως τον ρώτησε. «Τι έχεις, Ορέστη? Σε βλέπω στενοχωρημένο». «Πάλι WebEx, κυρία. Πάλι είναι κλειστά τα σχολεία. Τι θα γίνει πια με αυτόν τον κορονοϊό? Πότε θα φύγει? Όλοι μου λένε να μη στεναχωριέμαι και ότι θα φύγει. Αλλά αν δεν φύγει...» Προχθές μάλιστα που μιλούσαν οι γονείς μου με τον παππού μου στο Skype, του ως άκουσαν να λένε ότι μπορεί να μην μας λένε την αλήθεια. «Σας καταλαβαίνω, παιδιά. Και εμάς μας λείπει το σχολείο. Ορέστη, σου υπόσχομαι ότι θα το συζητήσουμε αύριο που θα έχουμε περισσότερη ώρα».
του απάντησε η δασκάλα και τους αποχαιρέτησε. Η Ιωλίνα έστειβε το μυαλό της όλο το απόγευμα για να βρει τρόπο να βοηθήσει τον Ορέστη. Ξαφνικά θυμήθηκε κάτι που της είχε πει ο μπαμπάς της. Έτρεξε κοντά του και του είπε: «Μπαμπά, εσύ μας είχες δείξει μια φωτογραφία. Ήταν δύο αγοράκια με φτωχικά ρούχα. Πηγαίναν στο σχολείο κρατώντας τα τετράδια τους. Φορούσαν μάσκες όπως και εμείς. Μου είπες ότι πριν πολλά χρόνια υπήρχε ένας άλλος κακός ιός. Τελικά μετά από καιρό αυτός ο ιός νικήθηκε». «Ναι, πριν 100 χρόνια περίπου ήταν ισπανική γρήπη. Έλα να βρούμε πάλι τη φωτογραφία στο ίντερνετ». Μόλις την εντόπισαν, έκαναν μία βιντεοκλήση στον Ορέστη για να του τη δείξουν. «Κοίτα, τη βρήκα. Πριν από 100 χρόνια υπήρχε πάλι ένας κακός ιός. Και τότε όλοι έκαναν ό,τι κάνουμε κι εμείς για να προφυλαχθούν. Σιγά σιγά πέρασε». «Τι?» αναφώνησε ο Ορέστης. «Να το στείλουμε στην κυρία για να το δείξει σε όλους». Έτσι και έγινε. Η Ιωλίνα έστειλε στη δασκάλα τους email με τη φωτογραφία. Την άλλη μέρα, εκείνη ευχαρίστησε τα δύο παιδιά για την ωραία φωτογραφία. Έπειτα είπε: «Πρέπει να ξέρετε ότι πολλοί, μεγάλοι και μικροί, έχουν ένα φόβο αυτόν τον καιρό». Τα παιδιά κοίταζαν με απόλυτη ησυχία. Αχ, να δεν έβγαινε. Η δασκάλα συνέχισε: «Πολλοί σκέφτονται, αλλά λίγοι συζητούν το φόβο τους ότι ο κορονοϊός μπορεί να μην περάσει. Πώς μπορούμε να τους πείσουμε ότι δεν έχουν δίκιο?» «Νέκρα στην τάξη». «Ιωλίνα, πες μας όσο γνωρίζεις για την ισπανική γρήπη, όσο εγώ θα δείχνω τη φωτογραφία». Και αφού η Ιωλίνα είπε στους συμμαθητές της όσα γνώριζε, η Μαργαρίτα άνοιξε το μικρόφωνό της και είπε: «Δεν το πιστεύω ότι έχει γίνει ξανά κάτι τέτοιο. Κυρία μας έφυγε ένα μεγάλο βάρος». Τότε η κυρία συμπλήρωσε: «Θα μαζέψουμε και άλλες πληροφορίες αυτή την εβδομάδα, γιατί αυτό έχει γίνει και σε άλλες εποχές. Θα χωριστείτε σε ομάδες και θα ψάξετε για πανδημίες στην αρχαιότητα, τον Μεσαίωνα κτλ. Θα σας στείλω λεπτομέρειες στην ηλεκτρονική τάξη». «Ήξερες εσύ ότι ο κόσμος έχει έρθει αντιμέτωπος με τέτοιες πανδημίες πολλές φορές μέσα στα χρόνια? Στείλε μας τις ιδέες σου στο iolinakoronakos@gmail.com, διάβασε τα υπόλοιπα επεισόδια μας στο ibrt.gr και δες τις περιπέτειές μας και στο YouTube. Νομίζω πήραμε μία σαφή γεύση αυτού που μας περιγράφατε και μάλιστα έχουν έρθει και πάρα πολλά σχόλια έτσι, πολύ, που επικροτούν αυτή την προσπάθεια στο chat. Πολλά συγχαρητήρια ότι είναι εξαιρετικό το βίντεο και εξαιρετική και η παρουσίαση και η δουλειά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό και για όλο το μοίρασμα έτσι, της δουλειάς αυτής, της σπουδαίας δουλειάς που έχετε κάνει. Είναι μια στιγμή που θα μπορούσαμε να δεχτούμε κάποιες ερωτήσεις σας. Απευθύνομαι στους συμμετέχοντες της σημερινής ημερίδας. Έχουμε ήδη λάβει δύο ερωτήσεις. Εγώ υπενθυμίζω και σε όλους σας ότι μπορείτε να υποβάλλετε την ερώτησή σας στο πεδίο που φαίνεται Q&A στο κάτω μέρος έτσι, της οθόνης σας, στο πεδίο του Zoom, αλλά και στο chat. Αν με επιτρέπετε, κυρία Καλαντζή, να σας πω έτσι τις δύο ερωτήσεις που έχουν φτάσει. Η μία είναι εξ αφορμής και μιας φράσης που αναφέρθηκε πριν, μια πιθανή φράση παιδιού «μαμά θα πεθάνει η γιαγιά». Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια ερώτηση αν προκύψει από μαθητή μας? Πώς να δημιουργήσουμε ένα κλίμα ασφάλειας στα παιδιά? Σας αφήνω την πρώτη και μετά θα πάω στη δεύτερη. Ωραία. Είναι ένα θέμα βέβαια που εμφανίζεται και στις ιστορίες. Και μάλιστα το θέμα του θανάτου το συζητήσαμε πάρα πολύ
και μέσα στις ιστορίες έχουμε ένα επεισόδιο που δεν πεθαίνει ο παππούς ή η γιαγιά, αλλά ο αδερφός του παππού. Επειδή είναι μια ρεαλιστική κατάσταση, το ζουν τα παιδιά. Τώρα, αυτό που ρωτάει μάλλον ο εκπαιδευτικός, έρχεται συχνά μέσα στις τάξεις και το επεξεργαζόμαστε σαν ένα φυσικό γεγονός στη ζωή μας. Δεν είναι κάτι που δεν θα εμφανιστεί ποτέ, δηλαδή δεν εξοραίζουμε την κατάσταση. Απλούστατα αυτό που κάνουμε είναι να, όσο μπορούμε, να το φέρουμε στα ρεαλιστικά πλαίσια. Παίρνουμε τα μέτρα προστασίας, συζητάμε για το τι μπορούμε να κάνουμε εμείς σαν μικρά παιδιά σε μια περίοδο που ήταν και οι γνώσεις μας λιγότερες, αλλά και ακόμη και τώρα. Αυτό το αυθόρμητο, το ωραίο της αγκαλιάς και του φιλιού το περιορίζουμε. Δηλαδή βάζουμε και την πραγματικότητα και το ερώτημα είναι αν πεθάνει η γιαγιά και τι κάνουμε. Αυτό είναι, θα σας απογοητεύσω, δεν μπορώ να δώσω μια συνταγή σε 2 λεπτά. Είναι ένα από τα πιο ευαίσθητα θέματα που συζητιέται και θέλει ειδική εκπαίδευση. Θα το συνδέσω με τις προηγούμενες, τους χαιρετισμούς, και μέσα στους χαιρετισμούς βγήκαν και οι αγωνίες των εκπαιδευτικών. Ένα τέτοιο θέμα είναι ένα θέμα εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών. Όταν ρεαλιστικά μια γιαγιά ή ένας παππούς ενός παιδιού της τάξης πεθάνει. Σας απογοητεύω λίγο, αλλά δεν τολμώ να δώσω μια γενική απάντηση. Κανένα θέμα, κανένα θέμα. Ευχαριστούμε πολύ. Και μάλιστα αναφέρατε περί αγωνιών εν ώψη του θέματος αυτού, κάτι που το είδαμε και στο βίντεο, και μέσα από το ψάξιμο της ιστορίας και των ιστορικών γεγονότων, έτσι που έχουν χαρακτηριστεί στην παγκόσμια ιστορία από πανδημίες ή από λοιμούς, είναι ένας τρόπος να απαλύνουμε ίσως αυτή την αγωνία. Γι' αυτό και μάλιστα νομίζω ότι τόσο πολύ ενθουσιάστηκαν και οι συμμετέχοντές μας με το βίντεο. Και τα ίδια τα παιδιά. Ναι. Μας στέλνανε, το βρήκαμε στο τάδε link της τάδε εγκυκλοπαίδειας. Είναι και αυτό είναι. Πολύ ωραία. Και εξ αφορμής αυτού, έτσι που είπατε για τα παιδιά, υπάρχει άλλη μία ερώτηση που λέει εάν υπάρχει κάποιο υλικό για μεγαλύτερα παιδιά, για εφήβους, ίσως όχι της εφαρμογής, αλλά ίσως κάποιο εκπαιδευτικό υλικό ή δεν ξέρω, είναι μια ακόμα ερώτηση που μας έχει. Εμείς δεν τολμήσαμε, ήμασταν πολύ μικρή ομάδα, αλλά σίγουρα αν ανατρέξετε στην βιβλιογραφία θα υπάρχει, δεν μπορώ να σας πω κάτι συγκεκριμένο, και η εκπαιδευτική υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας της Κύπρου έχει εν είδη συμβουλών, ας πούμε, πώς οι εκπαιδευτικοί να χειριστούν ορισμένα θέματα. Δεν τολμήσαμε να πιάσουμε την εφηβεία. Όλοι ξέρετε ότι είναι μια ιδιαίτερη περίοδος. Αν ήμασταν μεγάλο team, ίσως είχαμε τέτοιο ενθουσιασμό. Μπορούμε να ελπίζουμε ίσως στο μέλλον να... Ελπίζουμε να μην ξανάρθει τέτοια κρίση. Ναι. Εννοείται. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Καλαντζή. Και εγώ που με φιλοξενήσατε. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν εξαιρετική και η εισήγησή σας ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και νομίζω ότι την έχουν εκτιμήσει και οι συμμετέχοντές μας σήμερα. Ευχαριστούμε θερμά. Και θα προχωρήσουμε έτσι λίγο παρακάτω. Ευχαριστώ για το έργο σας. Ευχαριστώ. Προχωράμε λοιπόν στο επόμενο κομμάτι της απόψινής μας ημερίδας και πάμε να δούμε για το πρόγραμμα ProWell λίγα πράγματα έτσι πιο συγκεκριμένα. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Πάνια Καρνάκη, που είναι ειδικός προαγωγής υγείας και διευθύντρια ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων του Ινστιτούτου Πρόληψης. Η κυρία Καρνάκη θα μας μιλήσει για το έργο του προγράμματος ProWell μέσα από μια περιγραφή. Θα μας μιλήσει για το σκοπό, τον πληθυσμό στόχο, τους εταίρους έτσι και τα παραδοτέα. Κυρία Καρνάκη, ο λόγος εσάς. Ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή. Ευχαριστώ πολύ όσους είναι μαζί μας, είναι πολλά άτομα μαζί μας και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Θα μοιραστώ την οθόνη μου.
Okay. Okay. Νομίζω ότι τη βλέπετε τώρα σε μορφή παρουσίαση, σωστά? Ναι, ναι, τη βλέπουμε. Ωραία, και αλλάζουμε τα slides, σωστά? Ναι, ναι, ναι. Καλά. Ωραία, τέλεια. Okay. Θα σας πω μερικά πράγματα για το πρόγραμμα ProWell, που όπως υπόθηκε πριν, ο τίτλος του είναι «Υποστήριξη των παιδιών σε θέματα ψυχικής υγείας κατά τη διάρκεια κρίσεων δημόσιας υγείας». Και στη παρουσίασή μου τώρα θα σας περιγράψω λίγο το πρόγραμμα, το σκοπό, τον πληθυσμό, τους εταίρους και τα παραδοτέα. Το πρόγραμμα αυτό είναι ένα πρόγραμμα Erasmus, Erasmus Plus της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχε διάρκεια 2 ετών. Ξεκινήσαμε το Μάρτιο του 2021 και ολοκληρώνουμε στο τέλος αυτού του μήνα. Ο σκοπός είναι η υποστήριξη των εκπαιδευτικών μέσω καθοδήγησης και κινητοποίησης που στοχεύει στη βελτίωση των ικανοτήτων τους, συμπεριλαμβανομένων και των ψηφιακών τους δεξιοτήτων, για την προώθηση της ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων κατά τη διάρκεια και μετά από κρίσεις δημόσιας υγείας. Η εταίρη μας, ο συντονιστής της δράσης είναι το Πανεπιστήμιο της Δρέσδης, οπότε η πρόταση υποβλήθηκε στη Γερμανία και υπάρχουν η εταίρη μας από την Γαλλία, ένας οργανισμός το A4MAC από τη Γαλλία, ένας ακόμα οργανισμός από την Ιταλία που έχει ειδίκευση στην ψυχική υγεία, από την Ελλάδα το Ινστιτούτο Πρόληψης, το CSI από την Κύπρο, το Ινστιτούτ Πιλάρ από την Κροατία και το Πανεπιστήμιο της Βαλένθιας από την Ισπανία. Εδώ βλέπετε και το χάρτη, οπότε μπορείτε να δείτε τις χώρες που συμμετείχαν. Τώρα, οι ομάδες στόχοι του ProWell είναι εκπαιδευτικοί, δάσκαλοι και καθηγητές, όπως και άλλοι επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά, όπως προπονητές, δάσκαλοι, χορού, σχολικοί νοσηλευτές κτλ. Υπόθηκαν πάρα πολλά για την ανάγκη. Νομίζω δεν χρειάζεται να πούμε πολλά περισσότερα. Όταν γράφαμε την πρόταση, αυτό που είπαμε για να τεκμηριώσουμε την ανάγκη είναι ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ήδη από το 2018 είχε προειδοποιήσει για το ποιες θα μπορούσαν να είναι οι πιθανές απειλές για τη δημόσια υγεία και μιλούσαν για μια ασθένεια X, μια ασθένεια Χ, που θα μπορούσε να απειλήσει την ανθρωπότητα μέσω άγνωστου παθογόνου που θα προκαλούσε σοβαρή επιδημία. Έχουμε και την παραπομπή εδώ, γιατί είναι αρκετά ενδιαφέρουσα. Λίγους μήνες λοιπόν αργότερα, ο SARS-CoV-2 θα έθετε την ανθρωπότητα σε μια πρωτόγνωρη για τη γενιά μας κατάσταση, που ανάγκασε κυβερνήσεις να πάρουν αυστηρά μέτρα περιορισμού της πανδημίας, όπως καραντίνες και περιορισμούς μετακινήσεων, κλείσιμο σχολείων, εκτεταμένη τηλεργασία και τηλεκπαίδευση. Η επίπτωση στην κοινωνική συνοχή είναι τεράστια. Ακόμα τη μετράμε και θα τη μετράμε για πολλά χρόνια ακόμα. Είδαμε λοιπόν ότι σύμφωνα με έρευνες, οι καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία δημιουργούν έντονα συναισθήματα που μπορεί να έχουν πολύ μεγάλη διάρκεια σε παιδιά ανεξαρτήτως ηλικίας. Ο φόβος και το άγχος για μια ασθένεια μπορεί να είναι συντριπτικός και να προκαλέσει έντονα συναισθήματα, ειδικά στα παιδιά. Και ερχόμαστε τώρα στους δασκάλους, στους καθηγητές, στους παιδαγωγούς που στη διάρκεια της πανδημίας κλήθηκαν χωρίς καμιά απολύτως προετοιμασία να συνεχίσουν το έργο τους σε πολύ αντίξωες συνθήκες, ενώ έγιναν δέκτες έντονης συναισθηματικής φόρτισης, φόβου και άγχους από τα παιδιά. Ο σκοπός λοιπόν του δικού μας εκπαιδευτικού προγράμματος ήταν μέσω καινοτόμων μέσων διδασκαλίας και μάθησης, μέσω ψηφιακών τεχνολογιών, το πρόγραμμα ProWell να παρέχει απαραίτητες γνώσεις σε εκπαιδευτικούς και σε άλλους επαγγελματίες που εμπλέκονται με παιδιά, προκειμένου να είναι σε θέση να στηρίξουν παιδιά και εφήβους σε περίοδους έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας. Στο πλαίσιο αυτό αναπτύχθηκε εκπαίδευση, η οποία είναι διαθέσιμη και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος και παρέχει κατάλληλα εκπαιδευτικά εργαλεία σε εκπαιδευτικούς και άλλους επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά και εφήβους. Θα πούμε λίγο στις τεχνικές λεπτομέρειες του προγράμματος. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε μέσω πακέτων εργασίες και παραδοτέων, τεχνικές ορολογίες που έχουν τα ευρωπαϊκά προγράμματα.
Στην αρχή αυτό που κάναμε ήταν να χαρτογραφήσουμε το οικοσύστημα και το μεθοδολογικό πλαίσιο. Θέλαμε να δούμε τι γίνεται, τι υπάρχει εκεί έξω σε σχέση με αυτή τη θεματική. Αυτό έγινε υπό το συντονισμό της πρόληψης. Στη συνέχεια και με βάση τα αποτελέσματα αυτής της πρώτης χαρτογράφησης δημιουργήσαμε το εκπαιδευτικό περιεχόμενο και τα εργαλεία. Αυτό το έκανε ο συντονιστής, το Πανεπιστήμιο της Δρέσδης. Το CSI, ο εταίρος μας στην Κύπρο, δημιούργησε στη συνέχεια την εκπαιδευτική πλατφόρμα και τα ψηφιακά εργαλεία μάθησης. Και τέλος, ο εταίρος μας στη Γαλλία έκανε μία εργαλειοθήκη προσαρμογής της εκπαίδευσης και συστάσεις για εκπαιδευτές, γιατί αυτό που θέλουμε είναι το πρόγραμμα, το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα να χρησιμοποιείται και μετά το τέλος, το επίσημο τέλος του προγράμματος και της χρηματοδότησης. Όπως σας είπα λοιπόν, ξεκινήσαμε με το να χαρτογραφούμε το οικοσύστημα και το μεθοδολογικό πλαίσιο. Θέλαμε να κατανοήσουμε τις ανάγκες κατάρτισης, τα κενά και τις απαιτήσεις των εκπαιδευτικών, καθώς και των εκπαιδευτών ενηλίκων και άλλων σχετικών ενδιαφερομένων σχετικά με αυτή τη θεματική. Κάναμε λοιπόν μια χαρτογράφηση των ευκαιριών που ήδη υπάρχουν και της κατάρτισης που ήδη υπάρχει, τις πρωτοβουλίες και το εκπαιδευτικό υλικό, για να δούμε και να τεκμηριώσουμε τα κενά που υπάρχουν. Θέλαμε όμως πάρα πολύ να ακούσουμε και τους ίδιους τους ανθρώπους από την ομάδα στόχου. Οπότε κάναμε ομάδες εστιασμένης συζήτησης. Έγιναν 3 ομάδες εστιασμένης συζήτησης σε κάθε χώρα. Και ήταν πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ακούσαμε πραγματικά πολύ ενδιαφέρον πράγματα που μας βοήθησαν στο να δημιουργήσουμε το εκπαιδευτικό μας υλικό. Στη συνέχεια, λοιπόν, δημιουργήσαμε, αναπτύξαμε και αξιολογήσαμε μια μεθοδολογία και το εκπαιδευτικό πακέτο του προγράμματος. Κάναμε εκπαιδευτικές ενότητες, υλικά και εργαλεία. Και όπως προείπα, το περιεχόμενο βασίζεται στα ερευνητικά ευρήματα του πρώτου μας πακέτου εργασίας. Αναπτύξαμε 7 εκπαιδευτικές ενότητες, για τις οποίες θα ακούσετε πολύ περισσότερα στη συνέχεια. Στη συνέχεια, σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε η διαδραστική πλατφόρμα της ηλεκτρονικής μάθησης. Ξέρουμε πλέον ότι οι πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης αυξάνουν την πιθανότητα βιωσιμότητας του εκπαιδευτικού πακέτου. Οπότε ήταν πολύ σημαντικό για μας να υπάρχει ηλεκτρονικά το εκπαιδευτικό μας εργαλείο και για να είναι και εύκολα προσβάσιμο σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Το εκπαιδευτικό λοιπόν υλικό είναι διαθέσιμο σε 6 γλώσσες και φυσικά είναι δωρεάν και διαθέσιμο από την ιστοσελίδα. Το τελευταίο πράγμα που κάναμε ήταν να δημιουργήσουμε μια εργαλειοθήκη προσαρμογής εκπαίδευσης και να κάνουμε συστάσεις για εκπαιδευτές. Ο στόχος εδώ είναι πολύ ξεκάθαρος, είναι να αναπτύξουμε και να παραδώσουμε στους παρόχους επαγγελματικής κατάρτισης και σε υπεύθυνους για τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση εκπαιδευτικών, έναν οδηγό καθοδήγησης, μια εργαλειοθήκη προσαρμογής και κατάρτισης. Στον οδηγό αυτό υπάρχουν πληροφορίες για την εφαρμογή της γνώσης που αποκτήθηκε μέσω αυτού του έργου σε προγράμματα που σχετίζονται με την υποστήριξη της ψυχικής υγείας παιδιών κατά τη διάρκεια και μετά από καταστάσεις έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας. Αυτά είναι πολύ σύντομα οι τεχνικές λεπτομέρειες του προγράμματος. Στη συνέχεια, οι συναδελφοί μου θα αναπτύξουν με πολύ μεγαλύτερη λεπτομέρεια τα ερευνητικά αποτελέσματα και, και το εκπαιδευτικό υλικό. Θα σταματήσω να μοιράζω την οθόνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, την κυρία Καρνάκη, έτσι που μας έδωσε μία πρώτη εικόνα του προγράμματος και του έργου ProWell, για εξ αφορμής του οποίου έχουμε και τη σημερινή ημερίδα. Πριν προχωρήσουμε στα ερευνητικά ευρήματα που ανέφερε και η κυρία Καρνάκη, να σας πω ότι η σημερινή ημερίδα καταγράφεται και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στο κανάλι του YouTube του Ινστιτούτου Πρόληψης, οπότε θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση και εκεί. Και δίνω το λόγο στην κυρία Ντίνα Ζώτα, που είναι ψυχολόγος και ειδικός προαγωγής υγείας και διευθύντρια ανάπτυξης εκπαιδευτικής στρατηγικής και προαγωγής υγείας του Ινστιτούτου Πρόληψης, που θα μας μιλήσει λοιπόν για τα ερευνητικά ευρήματα, πιο συγκεκριμένα χαρτογράφηση αναγκών και μεθοδολογικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση ζητημάτων ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων σε καταστάσεις κρίσεων δημόσιας υγείας. Κυρία Ζώτα, ο λόγος είναι σε εσάς.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τους προλαλήσαντες για τα πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα και τις πληροφορίες που έχουν μοιραστεί μαζί μας. Και ευχαριστώ πάρα πολύ και τους συμμετέχοντες, γιατί είναι πραγματικά συγκινητική η συμμετοχή σήμερα. Μοιράζομαι αμέσως την παρουσίασή μου. Ένα λεπτό να ξαναμοιραστώ για να γίνει το full screen. Την βλέπετε? Θέλουμε μερικά δευτερόλεπτα ακόμα. Τώρα. Να δοκιμάσουμε άλλη μια φορά. Α, ωραία, τώρα είμαστε εντάξει. Και γυρίζει. Ναι, βεβαίως, κανονικά. Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στα επόμενα λίγα λεπτά πρόκειται να μοιραστώ μαζί σας τα ερευνητικά ευρήματα, τα οποία έχουν προκύψει από τη χαρτογράφηση αναγκών και το μεθοδολογικό πλαίσιο σε σχέση με ζητήματα ψυχικής υγείας των παιδιών και εφήβων σε καταστάσεις κρίσεων δημόσιας υγείας. Πολλά πράγματα, όπως θα δείτε, είναι κοινά με αυτά που αναφέρθηκαν ήδη από την κυρία Καλατζή, οπότε βλέπουμε ότι και από προέκυψαν παρόμοια ευρήματα. Έτσι λοιπόν, πιο συγκεκριμένα, στα επόμενα λίγα λεπτά πρόκειται να γίνει μια συνοπτική παρουσίαση των ερευνητικών δράσεων που έλαβαν χώρα στο πλαίσιο του προγράμματος ProWell, των ευρημάτων της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, της χαρτογράφησης ευκαιριών εκπαίδευσης και κατάρτισης, αλλά και της ποιοτικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος. Έτσι λοιπόν, σε αυτό το πακέτο εργασίας, το οποίο περιελάμβανε τις ερευνητικές δράσεις του προγράμματος, είχαμε τις ερευνητικές δραστηριότητες όλων των εταίρων που έλαβαν χώρα σε 7 μήνες, από τον Μάρτιο έως και το Σεπτέμβριο του 2021. Ο συντονισμός των ερευνητικών εργασιών έγινε από την πρόληψη, αλλά συμμετείχαν όλοι οι εταίροι από τις χώρες του προγράμματος. Σκοπός μας ήταν η κατανόηση των αναγκών κατάρτισης, των κενών και των απαιτήσεων της βασικής μας ομάδας στόχου, που ήταν η εκπαιδευτική, από διαφορετικά επαγγελματικά υπόβαθρα, καθώς και των εκπαιδευτών ενηλίκων και άλλων σχετικών ενδιαφερόμενων φορέων για την συγκεκριμένη θεματική του έργου. Η μεθοδολογία που ακολουθήσαμε και συγκεκριμένα οι ερευνητικές δράσεις που έλαβαν χώρα ήταν η βιβλιογραφική ανασκόπηση, η χαρτογράφηση, η καταγραφή ευκαιριών εκπαίδευσης και κατάρτισης σχετικών προγραμμάτων, πρωτοβουλειών και εργαλείων στις χώρες της κοινοπραξίας, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και η ποιοτική έρευνα. Πιο αναλυτικά λοιπόν, σε σχέση με την βιβλιογραφική ανασκόπηση, πολύ συνοπτικά θα σας αναφέρω εδώ κάποια από τα βασικότερα ευρήματά μας. Καταρχήν, ξεκινάμε με το ότι η πανδημία COVID-19, όπως αναφέρθηκε ήδη και έχει γίνει σαφές, επιδείνωσε προβλήματα ψυχικής υγείας των παιδιών και των εφήβων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι 5 παιδιά σε μία τάξη 30 ατόμων είναι πιθανό να έχουν κάποιο πρόβλημα ψυχικής υγείας, με πιο κοινά να είναι, όπως ήδη ακούστηκε, το άγχος, η κατάθλιψη και τα οποία ακολουθούνται από προβλήματα συμπεριφοράς. Το 50% όλων των προβλημάτων ψυχικής υγείας φαίνεται να ξεκινούν από την ηλικία των 14 ετών και καταστάσεις όπως άγχος και κατάθλιψη συχνά επιμένουν στην ενήλικη ζωή και έχουν συσχετιστεί με χαμηλότερα ακαδημαϊκά επιτεύγματα και υψηλότερη πιθανότητα για συμπεριφορές κινδύνου για την υγεία. Ένα άλλο πολύ σημαντικό έβριμα, το οποίο σχετίζεται πάρα πολύ και με την πανδημία, είναι ότι οι μαθητές που έχουν βιώσει απώλεια, τραύμα ή αντιμετώπισαν κάποια στιγμή στη ζωή τους διατροφική ή οικονομική αβεβαιότητα λόγω της απώλειας εργασίας των γονέων, φαινόμενο αρκετά συχνό κατά την πανδημία, μπορεί να μην είναι σε θέση να συμμετάσχουν ενεργά στην τάξη ή να αντιμετωπίσουν τις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις. Επίσης, ένα εξαιρετικά ανησυχητικό έβριμα είναι ότι η πλειοψηφία των μαθητών που αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα ψυχικής υγείας, περίπου το 70 με 80%, δεν θα λάβουν ποτέ την ψυχολογική υποστήριξη που χρειάζονται. Ακόμη, οι δάσκαλοι θα πρέπει να εκπαιδευτούν στο πώς να εντοπίζουν έγκαιρα συμπεριφορικές, συναισθηματικές και ακαδημαϊκές ανάγκες και δυσκολίες και να βρουν προληπτικά, προτού δηλαδή οι μαθητές παρουσιάσουν μεγαλύτερα προβλήματα. Αυτό βέβαια είναι έβριμα της βιβλιογραφίας, αλλά είναι και ο βασικός σκοπός της δημιουργίας του εκπαιδευτικού περιεχομένου του προγράμματός μας, όπως θα δούμε παρακάτω. Προχωράω με τη χαρτογράφηση των ευκαιριών εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ουσιαστικά, εμείς προσπαθήσαμε να διερευνήσουμε σε όλες τις χώρες εταίρους του προγράμματος, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, παρόμοια προγράμματα, εκπαιδευτικές ευκαιρίες, εργαλεία και πρωτοβουλίες, προκειμένου να μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε και να χτίσουμε πάνω σε αυτά.
Έτσι λοιπόν, συλλέξαμε δεδομένα για την ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων κατά την τρέχουσα πανδημία, ανάγκες και προκλήσεις ψυχικής υγείας σε παιδιά και εφήβους σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας. Προσπαθήσαμε να συλλέξουμε πληροφορίες σε σχέση με τους διευκολυντικούς αλλά και τους προστατευτικούς παράγοντες. Προσπαθήσαμε να δούμε για τους εμπλεκόμενους επαγγελματίες, δασκάλους αλλά και λοιπούς εκπαιδευτικούς τις ανάγκες κατάρτισής τους από υφιστάμενες πηγές και υφιστάμενα εκπαιδευτικά έργα και διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό αυτών των έργων προκειμένου και να αξιοποιηθούν και να είναι διαθέσιμα μέσω της πλατφόρμας εφόσον είναι εφικτό, αλλά να δούμε με βάση αυτά και τι κενά υπάρχουν ώστε να προσπαθήσουμε να καλύψουμε αυτά τα κενά. Με βάση την διερεύνηση λοιπόν που έγινε σε όλες τις χώρες εταίρους του προγράμματος, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εντοπίστηκαν συνολικά 183 εκπαιδευτικά προγράμματα και έργα σχετικά με την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων κατά τη διάρκεια και μετά από κρίσεις δημόσιας υγείας. Ειδικότερα, είχαμε 173 εκπαιδευτικά προγράμματα σε επίπεδο των χωρών της κοινοπραξίας και 10 εκπαιδεύσεις έργα και πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εδώ μπορείτε να δείτε συγκεκριμένα τα προγράμματα τα οποία μπορέσαμε να συγκεντρώσουμε στην κάθε χώρα. Θα πρέπει να αναφέρω εδώ, επειδή βλέπετε για παράδειγμα ότι στην Κύπρο, που είναι μια χώρα αρκετά μικρότερη από άλλες, είχαμε πάρα πολλές πρωτοβουλίες. Ένας λόγος για αυτό είναι ότι οι Κύπροι συνεργάτες μας συνέλεξαν και συμπεριέλαβαν σε αυτό το υλικό και αρκετά άρθρα, επιστημονικές δημοσιεύσεις, οι οποίες ήταν διαθέσιμες στους εκπαιδευτικούς, οπότε θεωρήθηκαν και αυτά ως εκπαιδευτικό υλικό ή εκπαιδευτικά εργαλεία. Κάποια κύρια ευρήματα λοιπόν που προέκυψαν από αυτή τη συγκέντρωση του υλικού. Οι περισσότερες από τις διαθέσιμες ευκαιρίες κατάρτισης, τα έργα και οι παρεμβάσεις, αλλά και η δημοσιευμένη βιβλιογραφία που μπορέσαμε να βρούμε σχετικά με την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων σε κρίσεις δημόσιας υγείας, αναφέρονταν στην πανδημία COVID. Επίσης προέκυψε ότι οι δάσκαλοι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης φαίνεται ότι δεν είναι επαρκώς καταρτισμένοι για την αντιμετώπιση ζητημάτων ψυχικής υγείας των παιδιών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία. Μάλιστα, σύμφωνα με μια έρευνα του Υπουργείου Παιδείας του Ηνωμένου Βασιλείου, φάνηκε ότι μόνο το 32% των εκπαιδευτικών είχε λάβει επαρκή κατάρτιση σχετικά με την ψυχική υγεία των παιδιών, ενώ κατά βάση οι γνώσεις και οι δεξιότητες τους σχετικά με τις προκλήσεις ψυχικής υγείας προέρχονταν κυρίως από τις καθημερινές αλληλεπιδράσεις και τις εμπειρίες τους και όχι από την επίσημη εκπαίδευση. Όσον αφορά στα θέματα και τις ενότητες που πρέπει να καλύπτονται, φαίνεται ότι οι ανάγκες και θέματα ψυχικής υγείας για τους εκπαιδευτικούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να λαμβάνουν περαιτέρω εξειδίκευση έχουν να κάνουν με την έγκαιρη και έγκυρη αναγνώριση προβλημάτων ψυχικής υγείας, ποια είναι για παράδειγμα τα πρώιμα προειδοποιητικά σημάδια. Επίσης, έγινε ειδική μνήμα στο ότι οι δάσκαλοι θα είχε αξία να εκπαιδεύονται στην αναγνώριση των συμπτωμάτων κακοποίησης και να ενεπτύξουν επίσης δεξιότητες για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας. Γενικότερα, εκπαίδευση σχετικά με την θεματική της πρόληψης και της προαγωγής της ψυχικής υγείας. Λήψη άμεσων ενεργειών για την υποστήριξη των παιδιών και των εφήβων και παραπομπή τους για περαιτέρω βοήθεια. Ανάγκη για απομακρυσμένη υποστήριξη ψυχικής υγείας για την αντιμετώπιση των δυσκολιών των παιδιών εφήβων, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια έκτακτων περιστατικών δημόσιας υγείας, ψυχολογικές πρώτες βοήθειες, άγχος που σχετίζεται με την COVID-19, ψυχική ανθεκτικότητα και κοινά προβλήματα ψυχικής υγείας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Επίσης, επικοινωνιακές δεξιότητες και πρακτική καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο υποστήριξης παιδιών και εφήβων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Σε σχέση με την εκπαίδευση γενικά και όχι με τις ειδικότερες θεματικές, αναφέρθηκε ότι θα είχε αξία η εκπαίδευση να είναι όχι μόνο θεωρητική, αλλά και πρακτική. Επίσης, ότι θα πρέπει να παρέχει στους εκπαιδευτικούς συγκεκριμένα εργαλεία προς αξιοποίηση, όπως φύλλα εργασίας, προτινόμενες βιωματικές και ψηφιακές δραστηριότητες, καθώς επίσης και να προσφέρει μια λίστα με παρόχους φροντίδας ψυχικής υγείας και ψηφιακές πλατφόρμες ψυχικής υγείας σε επίπεδο χώρας, ώστε να μπορούν εύκολα να βρουν οι εκπαιδευτικοί που θα μπορούσαν να παραπέμψουν τα παιδιά και τους εφήβους, μόλις εκτιμήσουν ότι χρειάζονται τη βοήθεια κάποιου ειδικού. Επίσης, φάνηκε ότι ένα αίτημα είναι ότι θα πρέπει να οργανωθεί περισσότερο η ψηφιακή κατάρτιση για την ψυχική υγεία για τους εκπαιδευτικούς σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γενικότερα, αυτό είδαμε ότι αναφέρθηκε και στους χαιρετισμούς μας σήμερα, ότι αποτελεί η κατάρτιση των εκπαιδευτικών ένα ζητούμενο. Προχωράω τώρα στην ποιοτική έρευνα. Όπως αναφέρθηκε και από την συνεργάτη, την κυρία Πάνια Καρνάκη, στο πλαίσιο της ποιοτικής μας έρευνας έλαβαν χώρα δύο ομάδες εστιασμένης συζήτησης σε κάθε χώρα εταίρο, στη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Κύπρο και την Ελλάδα.
Πιο συγκεκριμένα, είχαμε ένα focus group με δασκάλους και ένα focus group με λοιπούς παιδαγωγούς, προπονητές, αρχηγούς ψυχαγωγικών ομάδων, νηπιαγωγούς, επαγγελματίες ψυχικής υγείας και παιδικής μέρημνας και άλλους. Στόχος ήταν φυσικά η κατανόηση των αναγκών τους σε σχέση με την επιδείνωση της ψυχικής υγείας, αλλά και η διερεύνηση των καταλληλότερων μέσων και μεθοδολογιών για την κατάρτισή τους. Θέλαμε λοιπόν να δούμε ποιες είναι οι προκλήσεις για την ψυχική υγεία, όπως τις αντιλαμβάνονται οι ίδιοι, ποιοι είναι οι παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την ψυχική υγεία, αλλά και ποιοι είναι οι προστατευτικοί παράγοντες. Συνολικά, σε αυτές τις ομάδες εστιασμένης συζήτησης συμμετείχαν 86 άτομα σε συνολικά 12 focus groups σε όλες τις χώρες. Εδώ μπορείτε να δείτε πιο συγκεκριμένα τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών. Βλέπουμε ότι οι περισσότεροι ήταν 31 έως 50 ετών, οι δάσκαλοι στην Κύπρο ήταν οι νεότεροι και στην Ελλάδα οι μεγαλύτεροι σε ηλικία. Το 82,9% των συμμετεχόντων ήταν γυναίκες. Οι περισσότεροι είχαν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση και το 56,1% των συμμετεχόντων είχε επίσης μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα. Το 68,3% των συμμετεχόντων δίδασκε στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση και το 31,7% στην πρωτοβάθμια. Ενώ η εκπαιδευτική με την μεγαλύτερη εργασιακή εμπειρία ήταν στην Ισπανία και με την μικρότερη στην Κύπρο. Όσον αφορά στα δημογραφικά χαρακτηριστικά των λοιπόν εκπαιδευτών που συμμετείχαν στα focus groups, βλέπουμε ότι οι περισσότεροι ήταν 18 έως 30 ετών, οι νεότεροι στην Γαλλία και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία στην Γερμανία. Το 84,4% ήταν γυναίκες παιδαγωγοί, οι περισσότερες από αυτές στην Γαλλία. Οι περισσότεροι είχαν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση και το 31,9% αυτής της ομάδας κατήχε μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα. Το 45,5% δίδασκε στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, το 21,6% στη δευτεροβάθμια και το 25% και στα δύο. Περισσότερη εργασιακή εμπειρία σε αυτή την ομάδα ατόμων είδαμε στην Ισπανία και λιγότερη στην Γερμανία. Βλέπουμε εδώ κάποια από τα βασικά ευρήματα σχετικά με την πανδημία COVID και βλέπετε εδώ ένα σύστημα το οποίο μας περιέγραψαν όλοι οι συμμετέχοντες. Φάνηκε λοιπόν ότι από την πανδημία COVID υπήρχε σημαντική επιρροή στη ζωή των παιδιών. Ωστόσο, όταν μιλάμε για τη ζωή των παιδιών, θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι τα παιδιά δεν είναι μόνα τους. Οπότε οι συμμετέχοντες σε όλες τις χώρες περιέγραψαν αυτό το σύστημα που περιβάλλει τα παιδιά και έδωσαν έμφαση τόσο στην οικογένεια, όσο στο σχολείο, όσο και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όλοι αυτοί οι παράγοντες φαίνεται πως αλληλεπιδρούν στον τρόπο με τον οποίο επηρεάζονται τα παιδιά. Έτσι λοιπόν φάνηκε ότι παρατηρήθηκαν μέσω της πανδημίας τεράστιες αλλαγές στο σχολείο, την οικογένεια, τον τρόπο ζωής, αλλά και την καθημερινή ρουτίνα των παιδιών και των εφήβων, που τα επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό. Κάποια έτσι ενδιαφέροντα ευρήματα σε σχέση με την οικογένεια έχουν να κάνουν με το αρκετοί γονείς δεν ήξεραν πώς να εξηγήσουν την πανδημία στα παιδιά. Αναφέρθηκε για παράδειγμα περιστατικό από μητέρα που είχε το παιδί της στο νηπιαγωγείο και με τον τρόπο που εξήγησε την κατάσταση της πανδημίας φαίνεται ότι το παιδί μετέπειτα ανέπτυξε μια έντονη φοβική συμπεριφορά. Μάλιστα, όπως η μητέρα περιέγραψε, περπατούσε συνεχώς σφιγμένο και με τις μπουνιές του έτσι μαζεμένες από το φόβο που του είχε δημιουργηθεί. Άλλο σημαντικό εύρημα έχει να κάνει με τα οικονομικά προβλήματα. Φαίνεται ότι επηρέασαν το οικογενειακό περιβάλλον και τα παιδιά και επίσης τα οικογενειακά κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα οδήγησαν και σε εκπαιδευτικές ανισότητες, έλλειψη πρόσβασης ενδεικτικά αναφέρουμε στο διαδίκτυο και δυσκολία συμμετοχής στην υποχρεωτική πλέον εξ αποστάσεως εκπαίδευση ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετώπισε αρκετά μεγάλη μερίδα οικογενειών. Επίσης, σημαντικό θέμα η ενδοοικογενειακή βία. Αφού παρουσιάστηκαν αυξημένα επίπεδα κατά τη διάρκεια της πανδημίας και τα παιδιά ήταν πολύ περισσότερο εκτεθειμένα σε αυτά τα περιστατικά, καθώς επίσης υπήρχε και μία έλλειψη διεξόδου από το πρόβλημα. Αναφέρομαι στην διέξοδο που φυσικά παρέχουν τα κοινωνικά δίκτυα όπως είναι το σχολείο και η πραγματική συναναστροφή με τους φίλους. Κάποια ενδιαφέροντα ευρήματα σε σχέση με τους δασκάλους, τους παιδαγωγούς και το χώρο του σχολείου. Βλέπουμε ότι ως άνθρωποι, οι παιδαγωγοί είχαν ένα έντονο αίσθημα ανασφάλειας και άγχους για αυτή τη νέα εποχή με την οποία ήρθαν αντιμέτωποι σε πολλά επίπεδα, ατομικά αλλά και εργασιακά. Ως επαγγελματίες βλέπουμε ότι χρειάστηκε να ασχοληθούν με διαφορετικές εκπαιδευτικές μεθόδους και μέσα, όπως είναι τα διαδικτυακά μαθήματα.
Ένα μεγάλο ποσοστό αυτών μπορεί να μην είχαν καθόλου προηγούμενη γνώση και εμπειρία σχετικά με την αποτελεσματική χρήση της τεχνολογίας της πληροφορικής, ενώ η διδασκαλία πρόσωπο με πρόσωπο, που ήταν βασική μέθοδος διδασκαλίας μέχρι πρότινος, σχεδόν εξαφανίστηκε από την καθημερινότητά τους. Όλα αυτά είχαν ως επακόλουθο τη δημιουργία συναισθημάτων επαγγελματικής ανασφάλειας, χαμηλής αυτοεκτίμησης αλλά και αποδυνάμωσης. Κάτι που μας αναφέρθηκε πολύ έντονα σε σχέση με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης από όλους τους συμμετέχοντες στα focus groups ήταν πόσο έντονη ήταν η επίδρασή τους, αφού υπήρχαν καθημερινά ειδήσεις σχετικά με την COVID-19 και τις συνέπειες, τον αριθμό ασθενών και τον αριθμό των θανάτων. Επίσης, οι περισσότερες ειδήσεις μέσα στην ημέρα ήταν αρνητικές και υπερβολικές και μερικές φορές ακόμη και ψεύτικες ή παραποιημένες. Οι δάσκαλοι, λοιπόν, από διαφορετικά εκπαιδευτικά επίπεδα, δήλωσαν έτσι πολύ έντονα την ανησυχία ότι τα παιδιά και οι έφηβοι ήταν υπερφορτωμένα με πληροφορίες των μέσων για την COVID-19 και έτσι έκρουσαν και το καμπανάκι σε σχέση με το τι τα παιδιά τελικά μπορούν να αφομοιώσουν με βάση την ηλικία τους και τι ήταν υπερβολικό να ακούν καθημερινά. Όσον αφορά τώρα στα παιδιά και τους εφήβους, τα ευρήματά μας από τα focus groups συμφωνούν σε πολύ μεγάλο βαθμό με τα πράγματα που ακούσαμε ήδη. Σε σχέση λοιπόν με την ψυχική υγεία των παιδιών, παρατηρήθηκε εσωστρέφεια, μοναξιά, άγχος και στρες, ενοχή και φόβος θανάτου. Για παράδειγμα, τα παιδιά μπορεί να ένιωθαν ότι μπορούν να μεταδώσουν τον ιό στους ηλικιωμένους ανθρώπους της οικογένειας και να προκαλέσουν ακόμη και το θάνατο. Τα συναισθήματα που σχετίζονται με την πιθανή απώλεια μελών της οικογένειας, ακόμη και περιστατικά αυτοκτονιών ή αποπειρών σε ορισμένες χώρες όπως η Γαλλία. Σε σχέση με τη σχολική επίδοση, παρατηρήθηκε φυσικά έλλειψη συγκέντρωσης, δυσκολίες στην παρακολούθηση των διαδικτυακών μαθημάτων, συχνός απουσιασμός, αλλά ακόμη και περιστατικά σχολικής εγκατάλειψης σε ορισμένες χώρες, και πάλι εδώ η περίπτωση αναφέρεται στη Γαλλία. Κατά την επιστροφή τους στο σχολείο, μετά το τέλος του αυστηρού αποκλεισμού, παρατηρήθηκαν δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις, αλλά και δυσκολίες στην επιστροφή στο ρυθμό της σχολικής ζωής, τον οποίο είχαν κατά έναν τρόπο ξεχάσει. Ο εθισμός στο διαδίκτυο είναι ένα άλλο πολύ σημαντικό κομμάτι, το οποίο συζητιέται έκτοτε πάρα πολύ. Να αναφέρω εδώ ότι οι επιπτώσεις τις οποίες αναφέραμε είναι εμφανές τόσο σε παιδιά όσο και σε εφήβους, πιο έντονες όμως στους εφήβους, ενώ ο εθισμός στο διαδίκτυο είναι εμφανές τόσο στα παιδιά όσο και τους εφήβους. Κάποια ευρήματα σε σχέση με τους προστατευτικούς παράγοντες για το σχολείο και την οικογένεια. Φαίνεται ότι πολύ προστατευτικά λειτουργεί φυσικά η οικογενειακή συνοχή, η δυνατότητα να υπάρχουν ανοιχτές συζητήσεις μεταξύ των μελών της οικογένειας για τα αναδυόμενα ζητήματα. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών ως συναισθηματικοί μέντορες, να είναι δηλαδή σε θέση να ανταποκρίνονται στα προβλήματα και τις ανησυχίες των μαθητών. Οι δάσκαλοι είναι σημαντικό λοιπόν με βάση τα ευρήματα των ομάδων εστιασμένης συζήτησης να συνειδητοποιήσουν και το ρόλο τους σε αυτό το κομμάτι και όχι απλά στην μεταφορά της γνώσης. Οι μαθητές δηλαδή φαίνεται σαν να περιμένουν περισσότερα από αυτούς. Σημαντικός επίσης προστατευτικός παράγοντας η επικοινωνία του σχολείου και των δασκάλων με την οικογένεια, αλλά και οι εξωσχολικές δραστηριότητες, καθώς τα παιδιά και οι έφηβοι φαίνεται να έχουν σχέση εμπιστοσύνης με τους εκπαιδευτικούς σε άλλα περιβάλλοντα, όπως τους αθλητικούς συλλόγους. Οπότε, επικουρικά μπορούν να λειτουργήσουν και αυτοί ενισχυτικά. Κάποιες προτάσεις σε σχέση συγκεκριμένα με το περιεχόμενο της εκπαίδευσης. Το προτινόμενο περιεχόμενο, λοιπόν, που μας είπαν ότι θα έπρεπε σίγουρα να λάβουμε υπόψη και να αναπτύξουμε, είχε να κάνει με την προώθηση της επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών, αλλά επίσης και της επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων. Η αναγνώριση των προβλημάτων ψυχικής υγείας των μαθητών, όπως είδατε, αυτό αναφέρθηκε επίσης και στα ευρήματα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης και στα ευρήματα των ευκαιριών κατάρτισης. Οπότε βλέπουμε ότι έτσι συνάδουν τα ευρήματα αυτών των τριών διαφορετικών ερευνητικών δραστηριοτήτων σε κοινά αποτελέσματα. Η πρόληψη των προβλημάτων ψυχικής υγείας των μαθητών, η αντιμετώπιση θεμάτων ψυχικής υγείας μέσω της παραπομπής σε υπηρεσίες που μπορούν να παρέχουν βοήθεια, και ένα ακόμη πολύ σημαντικό κομμάτι, η πρόληψη και η αντιμετώπιση της εξουθένωσης των εκπαιδευτικών μέσα από όλα αυτά που τους ζητάμε πλέον να αναλάβουν. Επίσης, ήταν πολύ ενδιαφέρον ότι με βάση τα ευρήματα μας είπαν ότι ουσιαστικά τα ίδια θέματα, οι ίδιες θεματικές ενότητες θα ήταν κατάλληλες για όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα. Ωστόσο, θα έπρεπε να τροποποιήσουμε το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων για τα μικρότερα και τα μεγαλύτερα παιδιά.
Όσον αφορά τις εκπαιδευτικές μεθοδολογίες που προτάθηκε ότι θα έπρεπε να ακολουθήσουμε, προτάθηκαν μελέτες περιπτώσεων, βιωματικές μέθοδοι και δόθηκε πολύ μεγάλη έμφαση σε αυτές, ομάδες εργασίας, ανταλλαγή εμπειριών, βέλτιστες πρακτικές μεταξύ των συμμετεχόντων, γιατί πρότειναν ότι με αυτόν τον τρόπο διεγείρεται το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων, κάτι που δεν συμβαίνει στην περίπτωση παρουσιάζων που είναι περισσότερο θεωρητικές και έχουν τη μορφή διάλεξης. Επίσης, μας πρότειναν ότι προκειμένου να παρακινηθούν οι συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, θα ήταν καλό να αξιοποιηθεί η χρήση βίντεο. Τα ευρήματα αυτά αξιοποιήθηκαν για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού ProWell, το οποίο και θα σας παρουσιαστεί αναλυτικά αμέσως. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Ζώτα για την έτσι εκτενή παρουσίαση των ερευνητικών ευρημάτων του προγράμματος ProWell. Υπενθυμίζω ότι όπως ήδη έχουμε αρχίσει να λαμβάνουμε ότι μπορείτε να υποβάλλετε τις ερωτήσεις σας στο κομμάτι Q&A που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης ή στο chat. Και δεν θα χρονοτριβήσω άλλο, θα προχωρήσω κατευθείαν σε αυτό που ήδη ανέφερε η κυρία Ζώτα. Δηλαδή θα δώσω το λόγο στην κυρία Ειρήνη Οικονόμου, που είναι ψυχολόγος ερευνήτρια του Ινστιτούτου Πρόληψης, για να μας μιλήσει για την πλατφόρμα κατάρτισης και τα ψηφιακά εργαλεία μάθησης, την εργαλειοθήκη προσαρμογής και συστάσεις για εκπαιδευτικούς που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του προγράμματος. Κυρία Οικονόμου, ο λόγος είναι σε εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον πρόλογο και ευχαριστώ και έτσι όλες τις ομιλίες και όλους τους ανθρώπους που μίλησαν. Ήταν όλα πάρα πολύ σημαντικά και έπρεπε να ακουστούν. Θα προσπαθήσουμε έτσι τώρα με αυτή την παρουσίαση να σας δείξουμε πώς όλο αυτό το έργο για το οποίο μίλησε και η κυρία Καρνάκη και η κυρία Ζώτα μετουσιώθηκε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, έτσι τι αναπτύξαμε τελικά με βάση όλη αυτή την έρευνα και όλη αυτή τη διερεύνηση που κάναμε. Θα σας μιλήσω λοιπόν σήμερα για την πλατφόρμα κατάρτισης που αναπτύξαμε και τα ψηφιακά εργαλεία μάθησης ProWell. Θα σας μιλήσω επίσης και για την εργαλειοθήκη προσαρμογής, καθώς και για κάποιες συστάσεις για εκπαιδευτικούς. Να βεβαιωθώ επίσης ότι βλέπω την οθόνη μου εντάξει. Ναι, έχουμε καθαρή εικόνα και πρώτα έχει παρουσίαση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αρχικά θα σας παρουσιάσω την πλατφόρμα ProWell και θα έχετε και την ευκαιρία να εγγραφείτε αν θέλετε. Μετά θα δούμε τις εκπαιδευτικές ενότητες πιο αναλυτικά και τέλος θα σας μιλήσω για το εργαλείο προσαρμογής κατάρτισης και συστάσεις για εκπαιδευτικούς. Πάμε να δούμε λοιπόν την πλατφόρμα ProWell. Καταρχάς θα ήθελα να σκανάρετε το QR code αυτό έτσι για να το βλέπουμε και μαζί, να σας τα δείχνω και εγώ αλλά να τα βλέπετε και εσείς μπορείτε παράλληλα. Σας προτρέπω λοιπόν να σκανάρετε το QR code αυτό με το κινητό σας. Αυτό το QR code θα σας πάει κατευθείαν σε σελίδα της πλατφόρμας, όπου μπορείτε έτσι να τη δείτε με τα μάτια σας. Θα περιμένω λιγάκι να το δείτε έτσι, να το σκανάρετε, να σας ανοίξει το link, να μπείτε και να το κάνουμε μαζί, να κάνουμε μαζί την εγγραφή. Και πείτε μου αν θέλετε να επανέλθω. Μπορώ να επανέλθω σε αυτό το slide έτσι, σε οποιαδήποτε φάση. Η πλατφόρμα λοιπόν ProWell έχει τη δυνατότητα να εγγραφείτε σε... έχει τη δυνατότητα να επιλέξετε διάφορες γλώσσες, όλες τις γλώσσες των εταίρων. Επιλέξτε τα ελληνικά ως γλώσσα προλογίσης και δημιουργήστε ένα λογαριασμό. Θα φαίνεται κάπως έτσι η οθόνη σας όταν προσπαθήσετε να δημιουργήσετε το λογαριασμό σας. Να τονίσω εδώ ότι το όνομα που θα κατεχωρήσετε ως όνομα χρήστη, το username δηλαδή, θα είναι και το όνομα που θα αναγράφετε και στο πιστοποιητικό παρακολούθησης. Δυνατότητα μέσα από την πλατφόρμα να σας δοθεί πιστοποιητικό. Θα σας πω αναλυτικά πώς θα το κάνετε αυτό σε λίγο. Απλά να θυμάστε ότι αν βάλω, ας πούμε, το email μου στο username, στο πεδίο username, αυτό θα μου εμφανιστεί και στο πιστοποιητικό. Οπότε βάλετε καλύτερα το όνομά σας. Κυρία Οικονόμου, θα μπορούσαμε να ξαναπάμε λίγο στη σελίδα με το QR code, μήπως δώσουμε λίγο χρόνο και σε κάποιους που πρόλαβαν. Βεβαίως και μπορούμε. Ευχαρίστως. Εννοείται. Μπορούμε βεβαίως να σας βάλουμε και το link στο chat. Έτσι, ώστε να μπείτε απευθείας από εκεί. Ωραία, ωραία. Και αυτό γίνεται. Εντάξει, βλέπω ότι... Αφήνουμε λίγα δευτερόλεπτα και δίνουμε και το link στο chat. Ωραία, ωραία. Okay. Μια χαρά. ProWell, έτσι θα δείτε, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα προσπάθεια και το αποτέλεσμα όλης αυτής της διετούς πορείας του έργου ProWell.
Αν έτσι καταφέρετε να μπείτε, θα σας ενθάρρυνε έτσι να ρίξετε και μια ματιά και στις άλλες ενότητες, πέρα από αυτές που θα σας δείξω εγώ, να ρίξετε και μια ματιά και στα νέα του project, ρίξτε μια ματιά και στους εταίρους του project, πέρα από την πλατφόρμα έτσι, και τα εργαλεία που θα σας δείξω εγώ, έτσι κάντε ένα tour. Νομίζω μπορούμε να προχωρήσουμε και θα βάλουμε εμείς το link στο chat. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ, Θεοδώρα. Η πλατφόρμα λοιπόν ProWell έχει επίσης και δυνατότητα προσβασιμότητα. Στα δεξιά της ιστοσελίδας θα δείτε και το μενού προσβασιμότητας και στο μενού προσβασιμότητας υπάρχει δυνατότητα για μεγαλύτερο κείμενο, για αύξηση της απόσωσης του κειμένου, να είναι φιλικό προς την δυσλεξία το κείμενο, να διακοπούν τα κινούμενα σχέδια και έτσι διάφορα εργαλεία προσβάσιμα. Θα πάτε, κάνοντας έτσι εγγραφή στην πλατφόρμα στα ελληνικά, θα πάτε στο πεδίο που ονομάζεται ηλεκτρονική μάθηση και κάπως έτσι θα δείτε όλες τις εκπαιδευτικές ενότητες, για τις οποίες θα σας μιλήσω πιο λεπτομερώς σε λίγο. Είναι 7 οι εκπαιδευτικές ενότητες. Εκτός από αυτές τις εκπαιδευτικές ενότητες θα δείτε και ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης γνώσεων. Αυτό το ερωτηματολόγιο αξιολογεί τις γνώσεις όλων των εκπαιδευτικών ενότητων συνολικά. Δηλαδή, αφού κάποιος δει και ολοκληρώσει όλες τις εκπαιδευτικές ενότητες, μπορεί να κάνει αυτό το ερωτηματολόγιο και αφού το ολοκληρώσει, μετά περνάει στο επόμενο στάδιο που είναι το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης, ονομάζεται αξιολογήστε μας, και είναι ουσιαστικά να αξιολογήσετε την εμπειρία σας στην πλατφόρμα. Να αξιολογήσετε πώς σας φάνηκε το υλικό, πώς σας φάνηκε η πλοήγηση, πώς σας φάνηκε η ποιότητα, όλα αυτά. Και ενδεικτικά, αν επιλέξετε μία από αυτές τις εκπαιδευτικές ενότητες, π.χ. την ενότητα 3, την ανάπτυξη και εφαρμογή σχολικών παρεμβάσεων για την προαγωγή της ψυχικής υγείας των μαθητών, οι ενότητες θα φαίνονται κάπως έτσι. Στην αρχή θα βρείτε την μπάρα πρόοδου. Σε μένα είναι όλη πορτοκαλί, γιατί έχω ολοκληρώσει την ενότητα, αλλά έτσι η μπάρα πρόοδου θα σας δείχνει ακριβώς σε ποιο σημείο βρίσκεστε σε σχέση με την πρόοδό σας. Θα δείτε επίσης τους εκπαιδευτικούς στόχους της κάθε ενότητας. Και πηγαίνοντας λίγο πιο κάτω, θα δείτε την πλοήγηση, το μενού πλοήγησης. Μπορείτε δηλαδή να πάτε πίσω στο μενού και να βλέπετε όλες τις ενότητες. Μπορείτε να πάτε στην επόμενη ενότητα, στην προηγούμενη ενότητα. Θα δείτε επίσης τα περιεχόμενα της συγκεκριμένης ενότητας, τις υποενότητες που τα λέμε μέρη και τους τίτλους των υποενοτήτων. Θα δείτε επίσης ενότητες που έχουν να κάνουν με άλλες πηγές και χρήσιμα εργαλεία, τα οποία θα σας φανούν έτσι βοηθητικά στο έργο σας. Θα δείτε επίσης όλες τις βιβλιογραφικές πηγές που αξιοποιήθηκαν για την ανάπτυξη της κάθε ενότητας. Και τέλος, στο τέλος κάθε ενότητας υπάρχει ένα μικρό quiz, το οποίο ουσιαστικά αξιολογεί τις γνώσεις σας σε συγκεκριμένη ενότητα και σας προετοιμάζει για το έτσι, συνολικό ερωτηματολόγιο αξιολόγησης γνώσεων που σας είπα πριν. Ένα σημαντικό κομμάτι για να θυμάστε είναι ότι μετά από την ολοκλήρωση κάθε θέματος θα πρέπει να πατάτε το κουμπί ολοκληρώθηκε, είναι αυτό το πορτοκαλί κουτί, για να μπορέσετε να προχωρήσετε στο επόμενο μέρος. Και εάν δεν το πατήσετε αυτό το κουτί, δεν θα προχωρήσει και η μπάρα πρόοδο. Έτσι. Είναι απαραίτητο για να βλέπετε και εσείς την πρόοδό σας και να την παρακολουθείτε. Και πάμε να δούμε τις εκπαιδευτικές ενότητες ως τώρα. Υπάρχουν κάποιες απορίες ως τώρα? Θέλετε μήπως να δούμε λιγάκι τις απορίες που έχουν να κάνουν με το username? Υπάρχει κάποιο θέμα? Υπάρχει ένα ερώτημα αναφορικά με το username. Ότι τι πληκτρολογούμε στην ενότητα username. Okay. Ωραία. Μπορείτε να βάλετε το όνομά σας, το όνομα τεπώνυμό σας. Συνήθως δεν δέχεται ελληνικούς χαρακτήρες. Θα πρέπει να βάλετε λατινικούς χαρακτήρες. Ίσως γι' αυτό υπάρχει το πρόβλημα που αναφέρουμε και στο chat. Ναι. Οπότε να δοκιμάσουμε και με λατινικούς και ίσως ξεπεράσουμε αυτή τη δυσκολία. Ωραία. Δοκιμάζεται με λατινικούς χαρακτήρες και αν χρειαστεί έτσι κάτι το ξαναβλέπουμε. Πάμε λοιπόν να δούμε τις εκπαιδευτικές ενότητες πιο αναλυτικά. Έχω και άλλη μία ερώτηση, αν έχουμε έτσι λίγο. Ότι σε κάθε ενότητα τι χρειάζεται να γίνει εκ μέρους μας, υπάρχει μία ερώτηση που έρχεται τώρα. Θα το δούμε και τώρα, μάλλον. Ναι, να ολοκληρώσουμε αυτή την ενότητα. Και αν υπάρχουν ακόμα απορίες, βεβαίως θα τις δούμε στο τέλος.
Ναι, νομίζω θα απαντηθούν σε κάποια. Λέτε ότι ούτε λατινικούς δέχεται. Οκ. Στείλτε μας, αν θέλετε, το μήνυμα το οποίο σας εμφανίζει και να το δούμε πάλι. Ευχαριστούμε. Ποιες λοιπόν είναι οι εκδοχές? Όχι, μπορούμε να συνεχίσουμε και θα συνεχίσουμε και το πρώτο. Πάμε να δούμε λοιπόν τις εκπαιδευτικές ενότητες. Την πρώτη ενότητα την έχει δημιουργήσει ο οργανισμός Tangis Online στην Ιταλία. Τη δεύτερη ενότητα το Ινστιτούτο Ivo Pilar στην Κροατία. Την τρίτη ενότητα εμείς, πρόληψης από Ελλάδα. Την τέταρτη ενότητα την έχει δημιουργήσει ο οργανισμός Σοσενγκό από τη Γαλλία. Την πέμπτη ενότητα το Center for Social Innovation στην Κύπρο. Την έκτη ενότητα το Ινστιτούτο Πολυμπιενεστάρ στην Ισπανία, το Πανεπιστήμιο Πολυμπιενεστάρ στην Ισπανία, και την τελευταία και έβδομη ενότητα το Πανεπιστήμιο της Δρέσδης στη Γερμανία. Και πάμε να δούμε την πρώτη ενότητα. Είναι η πρόληψη και διαχείριση δυσκολιών ψυχικής υγείας παιδιών και εμφύβων σε καταστάσεις κρίσεων δημόσιας υγείας. Αυτή η ενότητα έχει σαν στόχο την ενημέρωση των εκπαιδευτικών σχετικά έτσι με βασικά θέματα ψυχικής υγείας των παιδιών και των εφήβων. Περιγράφει το ρόλο του σχολείου στην πρόθεση της ψυχικής υγείας των παιδιών, περιγράφει το ρόλο των εκπαιδευτικών σε σχέση με την πρόληψη των θεμάτων ψυχικής υγείας, σε σχέση με την ενεργή αναγνώριση, την υποστήριξη, και επίσης περιλαμβάνει και στρατηγικές για την εξάλληψη του στίγματος και τη συμπερίληψη. Επίσης, περιλαμβάνει και τεχνικές για το πώς να ξεπεράσετε δυσκολίες που έχουν να κάνουν με όλα αυτά τα θέματα, δυσκολίες δηλαδή που έχουν να κάνουν με την ψυχική υγεία, που έχουν να κάνουν με το στίγμα, με τη συμπερίληψη, συγκεκριμένα εν καιρό κρίσεων δημόσιας υγείας και συγκεκριμένα όταν η εκπαίδευση προχωράει διαδικτυακά. Έτσι, πώς μπορείτε δηλαδή κάποιες στρατηγικές ώστε να μπορείτε να ενισχύσετε την επικοινωνία, να ενισχύσετε την επικοινωνία με τους γονείς, να ενισχύσετε τη συμμετοχή στην τάξη και να αντιμετωπίσετε έτσι όλα αυτά τα θέματα ψυχικής υγείας και διαδικτυακά. Η συγκεκριμένη ενότητα έχει επίσης και ένα πολύ χρήσιμο βίντεο με ελληνικούς υπότιτλους, βεβαίως υπάρχουν υπότιτλοι και σε όλες τις άλλες γλώσσες, και έχει και πάρα πολύ χρήσιμα, φυλάδια, έτσι, τα οποία αναφέρονται σε συγκεκριμένα θέματα ψυχικής υγείας, όπως έντονο άγχος ή πανικός, τα οποία μπορείτε να είναι μεταφρασμένα στα ελληνικά και μπορείτε να τα κατεβάσετε όποτε θέλετε και να τα χρησιμοποιήσετε, είναι ελεύθερα διαθέσιμα. Η δεύτερη ενότητα ονομάζεται «Αναγνωρίζοντας δυσκολίες ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων που σχετίζονται με κρίσεις δημόσιας υγείας». Έχει σαν στόχο να μπορείτε να αναγνωρίσετε ενδείξεις και συμπτώματα δυσκολιών ψυχικής υγείας σε παιδιά και εφήβους. Θα σας βοηθήσει να μπορείτε να περιγράφετε και να διαφοροποιείτε τους παράγοντες κινδύνου, αλλά και τους προστατευτικούς παράγοντες που είναι σχετικοί με δυσκολίες ψυχικής υγείας σε παιδιά και εφήβους. Θα μπορείτε επίσης να διακρίνετε κάποια συμπτώματα συγκεκριμένων ψυχικών διαταραχών, τα οποία έτσι θα σας βοηθήσουν στο να παρατηρείτε καλύτερα τα παιδιά και στο να παρατηρείτε καλύτερα και τι συμβαίνει σε τάξη και να αναγνωρίζετε κάποια συμπτώματα. Η τρίτη ενότητα, όπως σας είπα πριν, έτσι, έχουμε αναπτύξει εμείς, ονομάζεται ψυχικής υγείας των μαθητών. Αυτή η ενότητα έχει σαν στόχο να μπορείτε να αναγνωρίζετε τα ωφέλη των σχολικών παρεμβάσεων και ειδικά αυτών που αφορούν στη βελτίωση και την προαγωγή της ψυχικής υγείας των μαθητών. Θα μπορέσετε έτσι να ενημερωθείτε για ερευνητικά τεκμηριωμένες σχολικές παρεμβάσεις, για καλές πρακτικές. Θα μάθετε πώς να σχεδιάζετε παρεμβάσεις, πώς να εφαρμόσετε δραστηριότητες, πώς να κάνετε ομαδικές, αποτελεσματικές ομαδικές συζητήσεις, πώς να οργανώνετε δραστηριότητες δημιουργικής έκφρασης, εστιασμένες σε κομμάτια που έχουν να κάνουν με την ψυχική υγεία, πώς να διοργανώνετε ενημερωτικές συναντήσεις για δυσκολίες ψυχικής υγείας για τους μαθητές, για τους γονείς. Επίσης, θα μπορέσετε μέσα από αυτή την ενότητα να έχετε πρόσβαση σε πάρα πολλές ψηφιακές εργαλειοθήκες, έχει πάρα πολύ υλικό αυτή η ενότητα, σε άλλους σχετικούς πόρους που θα σας βοηθήσουν να σχεδιάσετε αλλά και να εφαρμόσετε αποτελεσματικές παρεμβάσεις. Έχει πάρα πολλά πρακτικά εργαλεία η συγκεκριμένη ενότητα, που μπορείτε είτε να τα χρησιμοποιήσετε αυτούσια, είτε να τα προσαρμόσετε ανάλογα με τις συγκεκριμένες ανάγκες που έχετε και ανάλογα με τις εκάστοτε δυσκολίες ψυχικής υγείας που παρατηρείτε στο έργο σας. Υπάρχουν επίσης και συμβουλές και συστάσεις
για το πώς να, για το πώς να και τα βήματα, καθώς και τα βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε και για να σχεδιάσετε παρεμβάσεις, αλλά και για να επιλέξετε παρεμβάσεις που ήδη υπάρχουν, που ήδη χρησιμοποιούνται από άλλα σχολεία ή από άλλους οργανισμούς και τι έκαναν εκείνοι και τι πήγε καλά. Έτσι για να τα δείτε και εσείς και να εμπνευστείτε. Η επόμενη εκπαιδευτική ενότητα ονομάζεται Προώθηση Επικοινωνιακών Δεξιοτήτων. Επικεντρώνεται στην προώθηση επικοινωνιακών δεξιοτήτων εντός και εκτός τάξης. Και αφού ολοκληρώσετε αυτή την ενότητα, θα είστε σε θέση να γνωρίσετε καλά όλους τους ορισμούς των διαφορετικών ειδών της επικοινωνίας. Θα ενημερωθείτε για το πώς να επικοινωνείτε στην τάξη με σαφήνεια, να απευθύνεστε στους γονείς αποτελεσματικά, να επικοινωνείτε με λεκτικό αλλά και με μη λεκτικό τρόπο, να αναγνωρίζετε πώς να χρησιμοποιείτε την επικοινωνία για να επιτύχετε την ενεργό συμμετοχή μέσα στην τάξη και να προσαρμόσετε ανάλογα την επικοινωνία όταν υπάρχουν κρίσεις έκτακτης ανάγκης και όταν παρατηρείτε έτσι κάποιες ψυχικές δυσκολίες στους μαθητές σας. Η πέμπτη ενότητα έχει να κάνει με τον ψηφιακό εγγραμματισμό και την επίδραση των μέσων ενημέρωσης στην ψυχική υγεία που δημιούργησε η κρίση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας. Αυτή η ενότητα έχει σαν σκοπό να αποκτήσουν οι εκπαιδευτικοί μία έτσι θεμελιώδη κατανόηση του ψηφιακού εγγραμματισμού σε ό,τι έχει να κάνει με τα μέσα ενημέρωσης, δηλαδή να τα κατανοήσουν σε μεγαλύτερο βάθος, να κατανοήσουν τα είδη των μέσων, να διακρίνουν μεταξύ των παραδοσιακών αλλά και των σύγχρονων μέσων και πώς αυτά μπορούν να επηρεάσουν την ψυχική υγεία, τόσο τη δική τους όσο και των μαθητών τους. Να αναπτύξουν επίσης δεξιότητες για την προστασία από την παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο και να αναπτύσσουν κριτική σκέψη, ειδικά όταν πρόκειται για έτσι, καταστάσεις κρίσεων. Αυτό έτσι είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές πηγές οι οποίες έτσι παρέχουν παραπληροφόρηση και έχει νόημα να διακρίνουν και οι εκπαιδευτικοί, αλλά και να μπορούν επίσης να το μεταδίδουν και στα παιδιά για το πώς να διακρίνουν και τα παιδιά την παραπληροφόρηση από τις έγκυρες πηγές. Η έκτη ενότητα έχει να κάνει με την προαγωγή της ψυχικής υγείας και της ευημερίας των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια κρίσεων δημόσιας υγείας. Αυτή η ενότητα είναι ιδιαίτερα σημαντική για όλους τους εκπαιδευτικούς. Έτσι, πολύ συχνά, έτσι, σαν εκπαιδευτικοί, περισσότερο σκεφτόμαστε έτσι, τα άτομα με τα οποία συνεργαζόμαστε, τα παιδιά, τους εφήβους, τους μαθητές μας, τους γονείς. Και πολλές φορές παραμελούμε και τη δική μας ψυχική υγεία και τις δικές μας ανάγκες. Ο σκοπός εδώ είναι να ενισχύσετε τις δικές σας γνώσεις σε σχέση με τα συνήθη θέματα ψυχικής υγείας κατά τη διάρκεια τέτοιων κρίσεων, να μπορείτε να αναγνωρίσετε τα πρώιμα σημάδια των προβλημάτων που μπορεί να αντιμετωπίσετε, έτσι ώστε να μπορείτε να τα προλαμβάνετε, αλλά και να μπορέσετε να αναζητήσετε την κατάλληλη βοήθεια για εσάς. Χρειάζεται επίσης να αναγνωρίσετε και τους παράγοντες κινδύνου και τους προστατευτικούς παράγοντες της ψυχικής υγείας και να μάθετε να εφαρμόσετε στρατηγικές και δράσεις αντιμετώπισης, για να είστε σε θέση να διαχειριστείτε ό,τι πρόβλημα προκύψει, έτσι με έναν τρόπο λειτουργικό για εσάς και ωφέλιμο. Η τελευταία εκπαιδευτική ενότητα ονομάζεται γενικές έννοιες σχετικά με την παραπομπή για θέματα ψυχικής υγείας, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών αναχώρα. Η συγκεκριμένη ενότητα περιλαμβάνει στοιχεία επικοινωνίας των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, των επαγγελματιών και έτσι και άλλων σημείων. Δηλαδή, έχει όλα τα στοιχεία επικοινωνίας οργανισμών, δωρεάν γραμμών, στις οποίες μπορείτε να παραπέμψετε τους μαθητές σας και έτσι να τους παρέχετε επιπλέον πληροφορίες. Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει όλες έτσι αυτές τις έννοιες και όλους αυτούς τους οργανισμούς αναχώρα. Υπάρχουν δηλαδή αντίστοιχες πληροφορίες σε όλες τις χώρες των εταίρων και βεβαίως και στα ελληνικά και για την Ελλάδα. Σημαντικά στοιχεία σε σχέση με τις εκπαιδευτικές ενότητες είναι ότι οι χρήστες μπορούν να κάνουν όσες ενότητες θέλουν με οποιαδήποτε σειρά. Μπορούν να δηλαδή να ξεκινήσουν και από την έκτη, μπορούν να ξεκινήσουν και από την έβδομη. Αλλά πρέπει να ολοκληρώσετε πρώτα μία ενότητα για να μπορέσετε να προχωρήσετε στην επόμενη. Μπορείτε επίσης να πάρετε πιστοποιητικό, θα σας το έτσι εκδώσει αυτόματα, θα σας το στείλει αυτόματα η πλατφόρμα, εφόσον οι χρήστες ολοκληρώσουν όλες τις ενότητες. Όλες τις ενότητες, η διάρκεια όλης της κατάρτισης είναι περίπου 28 ώρες. Εφόσον ολοκληρώσετε την αξιολόγηση των γνώσεων και να πετύχετε 60%, να έχετε 60% ποσοστό επιτυχίας και αφού συμπληρώσετε και την αξιολόγηση της πλατφόρμας, το πιστοποιητικό ολοκλήρωσης θα φαίνεται κάπως έτσι.
η πλατφόρμα έτσι, και οι εκπαιδευτικές ενότητες που υπάρχουν σε αυτήν είναι προσαρμοσμένες στην ανάγκη των εκπαιδευτικών. Υπάρχει ευκαιρία για ανταλλαγή και δικτύωση με συναδέλφους σας από όλη την Ευρώπη. Υπάρχει και ένα κομμάτι στην πλατφόρμα που ονομάζεται, όπου μπορείτε να ανεβάσετε σχόλια και να επικοινωνήσετε και να δικτυωθείτε και με άλλους ανθρώπους που μπορεί να έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα. Η πρόσβαση είναι σε 7 γλώσσες, στα ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, ιταλικά, κροατικά και γερμανικά. Είναι δωρεάν. Και υπάρχει υλικό από ανοιχτούς εκπαιδευτικούς πόρους, που σημαίνει ότι είναι διαθέσιμο, προσβάσιμο σε όλους. Και τέλος, έτσι, η χρήση της πλατφόρμας είναι εύκολη, υπάρχει διαστητική λειτουργία με μόνιμη απεικόνηση της πρόοδου σας, που αυτό μπορεί να το βρείτε πολύ βοηθητικό. Σας ευχαριστούμε πολύ που εγγραφήκατε στην πλατφόρμα. Πριν προχωρήσω παρακάτω, υπάρχουν κάποιες απορίες σε σχέση με την πλατφόρμα και κάποιες δυσκολίες? Έχουν έρθει κάποιες απορίες, θα μεταφέρω κάποια έτσι σχόλια. Υπάρχει μια απορία για το αν θα μπορέσει κάποιος να μπει στο link οποιαδήποτε ώρα. Φαντάζομαι πως ναι, είναι διαθέσιμη η πλατφόρμα, οπότε αυτό απαντήθηκε ήδη. Η πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη, προβλέπεται δηλαδή είναι διαθέσιμη τουλάχιστον για τα επόμενα 5 χρόνια. Είδαμε επίσης ότι δεν υπάρχει, αν υπάρχει deadline ως προς την ολοκλήρωση των ενοτήτων, υπάρχει μια ερώτηση έτσι, που μας έχει δύο φορές, ότι τι περιθώριο υπάρχει για την ολοκλήρωση. Όχι, δεν υπάρχει deadline. Μπορείτε να το κάνετε στο δικό σας χρόνο. Πολύ ωραία. Αξίζει να αναφέρουμε λίγο εδώ, με συγχωρείς Θεοδωρέ, επειδή είδαμε αρκετά email για κάποια τεχνικά προβλήματα, ότι κατανοούμε, σας στείλαμε τώρα το QR code και πολλοί από εσάς προσπαθούσατε ταυτόχρονα να μπείτε. Είμαστε 200 άτομα στην εκδήλωση σήμερα, οπότε πιθανώς να δημιουργήθηκαν και κάποιες δυσκολίες από αυτό. Θα είχε όμως αξία για εμάς, αν σας έχει παρουσιαστεί πρόβλημα, να κάνετε ένα print screen του μηνύματος που σας βγάζει και να μας στείλετε ένα email, γιατί θα μπορέσουμε και εμείς να το στείλουμε στον τεχνικό εταίρο μας στην Κύπρο και να διορθωθεί αμέσως για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα επαναληφθεί το ίδιο πρόβλημα στο μέλλον. Οπότε είναι σημαντικό για εμάς να μας στείλετε, αν δείτε ότι εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα. Ενώ αν ξαναπροσπαθήσετε, γιατί τώρα προφανώς μπήκαν και πολλά άτομα μαζί και είδαμε ότι ανταλλάξατε και μαζί σας πληροφορίες για το πώς τελικά τα καταφέρατε. Οπότε αυτό θα ήθελα να κρατήσουμε για τις γενικότερες τεχνικές δυσκολίες αυτής της στιγμής. Ωραία. Μας έχει έρθει άλλη μια ερώτηση που λέει: θα χρειαστεί να διεξάγουμε ολοκληρωμένες δραστηριότητες σε επίπεδο τάξης, αλληλεπίδραση με γονείς κτλ. Στην πράξη, στα πλαίσια του προγράμματος. Δεν ξέρω αν συνδέεται ακριβώς με την πλατφόρμα αυτό, αλλά σας αφήνω. Αυτό δεν είναι κάτι υποχρεωτικό. Μπορείτε βεβαίως να πάρετε ιδέες και να εφαρμόσετε διάφορες δράσεις που μπορεί να θέλετε, που μπορεί να εμπνευστείτε μέσα από την πλατφόρμα. Σκοπός είναι να σας παρέχουμε έτσι εργαλεία και γνώσεις και πρακτικές συμβουλές για το πώς να, έτσι, να ανταποκριθείτε στις ανάγκες που μπορεί να βλέπετε, ότι έχετε ή σε κάποια κενά που μπορεί να βλέπετε στην ενημέρωσή σας. Δεν είναι όμως τίποτα υποχρεωτικό, όχι. Ναι. Επίσης, βλέπω και άλλη μια ερώτηση που αφορά την ανάκτηση ενός λογαριασμού. Αυτό φαντάζομαι ότι υπάρχει σαν οδηγία κάπου, πώς ανακτούμε το λογαριασμό μας, αν έχουμε ήδη εγγραφεί και έχουμε χάσει. Βεβαίως. Okay. Υπάρχει έτσι ένα πεδίο που μπορείτε να βάλετε το email σας. Θα σας αποσταλεί αυτόματο email με έναν προσωρινό κωδικό, όπου μπορείτε και ένα link, όπου πατάτε το link, βάζετε τον προσωρινό κωδικό και θα σας επιτρέψει να βάλετε έναν καινούργιο κωδικό, ένα καινούργιο password. Πολύ ωραία. Και για το περιεχόμενο των ενωτήτων, νομίζω το είπαμε, αλλά γιατί υπάρχει και μια ερώτηση σχετικά με αυτό, αλλά νομίζω το αναφέραμε, το αναφέρατε στη παρουσίαση. Έχουν έρθει κάποιες... Ωραία, επίσης, να προσθέσω κάτι. Επειδή, όπως είπε πολύ σωστά η Ειρήνη, η πλατφόρμα θα συνεχίσει να υπάρχει για τα επόμενα 5 χρόνια, αλλά το πρόγραμμα τυπικά ολοκληρώνεται στο τέλος του Φλεβάρι. Οπότε θα σας παρακαλούσαμε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα εντοπίσετε να μας το στείλετε για να διορθωθεί ως τη λήξη του προγράμματος, έτσι και να είμαστε σίγουροι ότι όλοι θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση και μελλοντικά έτσι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση. Οπότε σας παρακαλούμε γι' αυτό. Και έχουν έρθει και κάποιες ερωτήσεις αναφορικά με την προηγούμενη παρουσίαση που αφορούσε τα ερευνητικά ευρήματα. Αν θέλετε να σας αναφέρω έτσι, η πρώτη ερώτηση λέει ότι είναι πολύ σημαντική η ευαισθητοποίηση και έγκαιρη διάγνωση σημαντικών ζητημάτων ψυχικής υγείας. Οι υπηρεσίες που να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες στη χώρα μας υπάρχουν?
Ναι, νομίζω το ανέφερε ήδη η Ειρήνη στην παρουσίαση σε σχέση με την συγκεκριμένη ενότητα που είναι η Ειρήνη η ενότητα 7, στην οποία για κάθε χώρα έχουμε τις παραπομπές και έχουμε φροντίσει για την Ελλάδα, να πούμε συγκεκριμένα, να συμπεριλάβουμε δημόσιες δομές και φορείς που μπορούν να παρέχουν δωρεάν, τέλος πάντων, υποστήριξη, ώστε να μην μπει κανείς στην διαδικασία να μην μπορεί να ανταποκριθεί ή να πρέπει να διερευνήσει κατά πόσο κάποιος πρέπει να πληρώσει. Οπότε από την πλευρά μας έχει γίνει αυτή η προσπάθεια να συμπεριλάβουμε τις δομές που είναι διαθέσιμες και μάλιστα όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά γενικότερα ανά την Ελλάδα. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ και θα προχωρήσω στην επόμενη. Η επόμενη ερώτηση λέει, ποιο ρόλο έπαιξε ο εγκλισμός σε συνδυασμό με την υπερβολική χρήση διαδικτύου και οθόνης? Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Ευχαριστούμε γι' αυτό και έχουμε διαπραγματευτεί το θέμα αυτό και σε άλλα σεμινάρια μας. Προφανώς και ο εγκλισμός δημιούργησε μια νέα κατάσταση κατά την οποία ουσιαστικά οι οθόνες όχι μόνο έγιναν υποχρεωτικές, αλλά έγινε και ο αποκλειστικός και μοναδικός τρόπος επικοινωνίας μας με τον κόσμο. Οπότε από εκεί που αρχικά μιλούσαμε στα παιδιά για οριοθέτηση και για κανόνες σε σχέση με τη χρήση οθονών, ουσιαστικά για να συνεχίσουμε να έχουμε μια επικοινωνία και την καθημερινή αλληλεπίδραση έπρεπε να μεταφερθούμε και πάλι στις οθόνες. Άρα, όπως είδαμε και από τα δικά μας ευρήματα, αλλά και γενικότερα, φαίνεται ότι τα προβλήματα έτσι εθισμού αυξήθηκαν κατά πολύ και αποτέλεσαν ένα πολύ έντονο, έτσι θα λέγαμε, αποτέλεσμα της πανδημίας. Επιστρέφοντας στην καθημερινότητα και στην κανονική ζωή, είναι κάτι που όλοι στην οικογένεια θα πρέπει να ξαναδούμε και να μιλήσουμε ξανά για την οριοθέτηση και τους κανόνες που μπορούμε να βάλουμε και στα παιδιά και στους εφήβους, αλλά και σε εμάς τους ίδιους. Μιλάμε πάντα για την συμπεριφορά των γονέων. Οι γονείς είναι πάντα πρότυπο προς μίμηση. Θα πρέπει πάντα να αντιλαμβανόμαστε και μέσα στο σπίτι ότι δεν μπορούμε να θέτουμε όρια ενώ εμείς συνέχεια είμαστε με το κινητό μας στο χέρι ή στην οθόνη ενός υπολογιστή ή συνεχώς δουλεύουμε και να λέμε στα παιδιά εσείς δεν πρέπει να το κάνετε, αλλά πάντα έχοντας υπόψη και τις αλλαγές πλέον στην καθημερινότητα και στις απαιτήσεις που υπάρχουν και για την τηλεεκπαίδευση και για την τηλεεργασία σε σχέση ουσιαστικά με την υποχρεωτική χρήση οθονών και προσπαθώντας να διατηρούμε γενικότερα μια ισορροπία ανάμεσα στις απαιτήσεις μεν αλλά και στην ύπαρξη και άλλων δραστηριοτήτων για την ψυχαγωγία και για τον χρόνο που περνάμε για άλλες δραστηριότητες. Δεν ξέρω, Ειρήνη, αν θα ήθελες να προσθέσεις κάτι ως προς αυτό. Νομίζω με έχεις καλύψει απόλυτα, Ντίνα. Ειδικά για το κομμάτι της ισορροπίας. Κάποια πράγματα δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Δεν μπορούμε. Αν η εκπαίδευση είναι online, θα παραμείνει online. Αλλά έχει νόημα έτσι να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να διασφαλίσουμε αυτή την ισορροπία για τη δική μας ψυχική υγεία και για των παιδιών την ψυχική υγεία. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ θα αναφέρω και άλλη μία ερώτηση που λέει «Έχουμε ποσοστά ενδοοικογενειακής βίας σε κάθε χώρα που συμμετείχε?» Μας ευχαριστεί επίσης και αναφέρει. Ναι, μπορώ να αναφέρω εδώ ότι επειδή αυτά ήταν τα αποτελέσματα της ποιοτικής έρευνας, ουσιαστικά καταγράφηκε μία τάση σε σχέση με αναδυόμενα προβλήματα. Δεν είναι ποσοτική έρευνα, οπότε δεν έχουμε συγκεκριμένα ποσοστά ως προς αυτό. Και επειδή βλέπω ότι επανέρχονται συνέχεια οι ερωτήσεις σχετικά με το πότε πρέπει να ολοκληρωθεί η εκπαίδευση. Ήταν το επόμενο που θέλω. Έχουμε συζητήσει και πολύ για το άγχος σήμερα. Θα ήθελα να πω ότι δεν πρέπει να υπάρχει κανένα άγχος, γιατί η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα συνεχίσει να υπάρχει και η εκπαίδευση είναι ασύγχρονη, προκειμένου κάθε εκπαιδευτικός ή άλλος ενδιαφερόμενος να την υλοποιήσει στον προσωπικό του χρόνο και όπως το επιθυμεί. Συνολική διάρκεια αναφέραμε 28 ώρες, αλλά μπορεί να τις κάνει όπως θέλει, να την ολοκληρώσει όποτε το επιθυμεί και έχει τον χρόνο, ώστε να μπορέσει να λάβει και το πιστοποιητικό. Άρα δεν χρειάζεται κάποιος να έχει άγχος ως προς το συγκεκριμένο κομμάτι, γιατί η πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη. Ωραία. Δεν έχουμε άλλες ερωτήσεις, οπότε να δώσω πάλι το λόγο στην Ειρήνη την οικονόμου. Για να πω, συγγνώμη, απλά να πω μία τεχνική ερώτηση που βλέπω πάλι. Υπάρχει ένα άτομο το οποίο έχει κάνει λογαριασμό από τον Ιανουάριο και έχει προσθέσει ένα nickname. Για την ανάκτηση. Ναι, παρακαλώ, συγγνώμη. Λέει από πού μπορώ να το αλλάξω. Για να εκδοθεί το πιστοποιητικό, κοιτάξτε, θα χρειαστεί, έχετε κάνει μεγάλη πρόοδο στις
στις ενότητες. Εάν δεν έχετε κάνει μεγάλη πρόοδο, σας συμβουλεύω έτσι να κάνετε ένα καινούργιο λογαριασμό με το full όνομά σας, προκειμένου να μπορέσει να βγει το πιστοποιητικό έτσι όπως το, με το όνομα που θέλετε. Αυτό έτσι είναι μια μικρή τεχνική λεπτομέρεια. Αν ωστόσο η Ειρήνη έχει ολοκληρώσει, για παράδειγμα, την εκπαίδευση, ας επικοινωνήσει μαζί μας με ένα email για να δούμε συγκεκριμένα τη τεχνική δυσκολία, για να μην χρειαστεί να πηγαίνει εξ αρχής. Σωστά, σωστά. Mm-hmm. Ωραία. Έτσι πάμε και στο τελευταίο κομμάτι της παρουσίασης αυτής. Είναι το εργαλείο προσαρμογής της κατάρτισης και συστάσεις για εκπαιδευτικούς. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό το εργαλείο? Είναι αυτό το εργαλείο προσαρμογής της κατάρτισης. Έχει ουσιαστικά σαν στόχο να παραδώσει στους εκπαιδευτικούς ένα έγγραφο, στους εκπαιδευτικούς αλλά και στους παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ένα έγγραφο το οποίο να είναι χρήσιμο και να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν και να το ενσωματώσουν στα σεμιναριά τους, στο εκπαιδευτικό τους έργο γενικά και σε ό,τι έχει να κάνει έτσι, με την εκπαίδευση επαγγελματιών και θέματα ψυχικής υγείας των παιδιών κατά τη διάρκεια κρίσεων δημόσιας υγείας. Το έγγραφο αυτό παρέχει έτσι πολύ πρακτικές συμβουλές και πολύ πρακτική καθοδήγηση για το πώς να μπορέσετε να ενσωματώσετε όλα αυτά τα διδάγματα, όλα αυτά τα μαθήματα που πήρατε από την ηλεκτρονική εκπαίδευση. Έχει οργανωθεί γύρω από τρεις ενότητες. Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει περιγραφικές πληροφορίες, η διάρκεια της κατάρτισης, η μέθοδο υλοποίησης, οι απαιτήσεις της αξιολόγησης. Η δεύτερη ενότητα έχει να κάνει με την περιγραφή θεματικών ενοτήτων που, όλων των θεματικών ενοτήτων έτσι, που εστιάζουν σε συγκεκριμένα θέματα, μια σύντομη περιγραφή. Και το τρίτο, έτσι, και ίσως πιο σημαντικό μέρος, έχει κάποιες πιο πρακτικές τεχνικές κατάρτισης για την ενσωμάτωση αυτών των γνώσεων και αυτών των δεξιοτήτων και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις ψηφιακές δεξιότητες. Αυτή η συγκεκριμένη έτσι, εργαλειοθήκη, αυτό το συγκεκριμένο εργαλείο, έχει αναπτυχθεί από όλους τους εταίρους υπό την αιγυσία του οργανισμού ΟΣΕΝΚΟ από τη Γαλλία. Αυτό που ίσως να είναι το πιο σημαντικό κομμάτι και το πιο έτσι, σχετικό με εσάς, ίσως είναι το ότι έχουμε συγκεντρώσει, μέρος αυτού του εργαλείου είναι ότι έχουμε συγκεντρώσει όλες τις δραστηριότητες όλων των εκπαιδευτικών ενοτήτων, όλες τις προτάσεις για δραστηριότητες που μπορείτε να εφαρμόσετε στην τάξη, όλα τα quiz, όλες τις ερωτήσεις αναστοχασμού, όλα τα case studies, δηλαδή όλες τις μελέτες περίπτωσης, καθώς και το τι να σκεφτείτε για να απαντήσετε στις μελέτες περίπτωσης, καθώς και όλες τις πιθανές απαντήσεις στις μελέτες περίπτωσης. Και όλο αυτό το υλικό έχει ανέβει στην πλατφόρμα και είναι διαθέσιμο και μπορείτε να το κατεβάσετε και να το χρησιμοποιήσετε βεβαίως ελεύθερα και χωρίς κάποια συγκεκριμένη άδεια και στο δικό σας έργο. Αυτό το υλικό για την ώρα υπάρχει αναρτημένο στην πλατφόρμα στα αγγλικά και θα σας δείξω και σε λίγο και το QR code που μπορείτε να το βρείτε και το link και μέσα στις επόμενες μέρες θα ανέβει και στη μετάφραση όλων των άλλων γλωσσών και βεβαίως και στα ελληνικά. Και θα το βρείτε δηλαδή και στα ελληνικά, διαθέσιμο σε λίγες μέρες. Τώρα είναι στα αγγλικά. Ο μακροπρόθεσμος έτσι, αντίκτυπος του έργου θέλουμε να είναι, θέλουμε δηλαδή αυτό το εργαλείο να παραμείνει στη διάθεσή σας. Θέλουμε να παραμείνει όσο περισσότερο γίνεται. Μας ενδιαφέρει ο μακροπρόθεσμος αντίκτυπος του έργου και θέλουμε ουσιαστικά να βελτιωθεί η ικανότητα των εκπαιδευτικών και των παιδαγωγών να υποστηρίζουν τα παιδιά και τους εφήβους σε κρίσεις δημόσιας υγείας. Για την ώρα, την αγγλική εκδοχή αυτού του οδηγού θα τη βρείτε στην ενότητα About, στην πλατφόρμα. Θα επιλέξετε το IO for the Training Adaptation Toolkit και αυτό είναι ένα link και μπορείτε να το κατεβάσετε ή μπορείτε να σκανάρετε αυτόματα αυτό το QR code να σας πάει κατευθείαν στο PDF και να το κατεβάσετε. Αλλά ξαναλέω, εάν ενδιαφέρεστε για αυτές τις πληροφορίες στα ελληνικά, θα είναι διαθέσιμες σε λίγες μέρες, μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίασή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την κυρία Οικονόμου έτσι, για όλη την παρουσίαση και της πλατφόρμας και των εργαλείων. Οδεύοντας έτσι λίγο προς το τέλος της σημερινής ημερίδας, αρχικά να σας ευχαριστήσουμε θερμά για τη συμμετοχή σας σήμερα και για όλη την παρουσία σας και την αλληλεπίδραση έτσι, που μπορέσαμε να έχουμε μέσα από τις ερωτήσεις και το chat.
Να σας αναφέρουμε ότι έτσι όπως πραγματοποιήσαμε σήμερα μια ημερίδα στα πλαίσια των δράσεων του Ινστιτούτου, πραγματοποιούνται για εκπαιδευτικούς αυτό το καιρό κάποιες εκπαιδεύσεις που αφορούν επιμόρφωση σε σχέση με την εκμάθηση σημαντικών πληροφοριών για την ορθή χρήση φαρμάκων και εμβολίων. Υπάρχει ένα σχετικό link που μπορούμε να σας στείλουμε ώστε να ενημερωθείτε σχετικά με αυτά τα σεμινάρια. Να σας αναφέρουμε επίσης ότι αναφορικά με τη σημερινή ημερίδα θα σας ταλεί αύριο ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης, το οποίο θα μας βοηθήσει πάρα πολύ να συνεχίσουμε το έργο που κάνουμε και να γινόμαστε ακόμα καλύτεροι και να σας προσφέρουμε ακόμα περισσότερα πράγματα. Και εκεί φυσικά θα μπορέσετε να ζητήσετε και βεβαίως παρακολούθησης για τη σημερινή ημερίδα. Σας ευχαριστούμε πολύ όλους και τους συμμετέχοντες και τους ομιλητές μας και όσους χαιρέτησαν τη σημερινή ημερίδα. Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια και καλό σας βράδυ. Καλή συνέχεια σε όλους. Εγώ από καρδιάς ευχαριστώ όλους που συμμετείχαν και όλους τους παρουσιαστές και όλους τους συνεργάτες μου και την κυρία Καλατζή και την εκπρόσωπο του ΙΕΠ. Νομίζω ότι όλοι μπορούμε να προσπαθήσουμε να γίνουμε λομπίστες υπέρ της ψυχικής υγείας των παιδιών και για την κατηπαλέμηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, κυρίως λόγω της ατυχίας του κορονοϊού, αλλά ίσως και της συμπεριφοράς της δικής μας στη διάρκεια της κρίσης. Επομένως, το χρωστάμε στα παιδιά να τα στηρίξουμε ψυχολογικά με όποιους τρόπους μπορούμε. Καλό βράδυ και από μένα.